Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να δούμε όλες τις εξέλιξεις της επικαιρότητας. Πρώτα όμως θα πάμε να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα σήμερα 28 Μαΐου. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε λοιπόν στα νέα σήμερα το φάντασμα της απλής αναλογικής. Ο κατακαιρματισμός των δυνάμεων των κομμάτων που καταγράφηκε και σε αυτές τις κάλπες βάζει στο τραπέζι σενάρια για κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών για τον νικητή των εθνικών εκλογών. Πολλά στελέχη και ειδικοί εκφράζουν την άποψή τους ότι με τον τρόπο αυτό θα γίνουν πιο εύκολες οι συνεργασίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την κατάργηση του πριν των 50 εδρών μόνο αν παραιτηθεί η κυβέρνηση. Κίνητρο ωστόσο είναι αυτό για κυβερνητικές συνεργασίες. Ενώ παρακάτω βλέπουμε τα δωρεάν φάρμακα για τους ανασφάλιστους, πρώτα για τους επαγγελματίες, σε όσους διέκοψαν τη δραστηριότητά τους ή προέβησαν σε δηλώσεις αδράνειας και πληρούν τα κριτήρια, μετά για τους αγρότες, τους υπερήλικους ασφαλισμένους των οποίων το δικαίωμα επανεξετάζεται και δεν παίρνουν ωστόσο σύνταξη, και τρίτον, οι μηχανικοί, εφόσον το μέσο οικογενειακό εισόδημα τα έτη 2011-2013 δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ. Αριστερά βλέπουμε για την Τράπεζα της Ελλάδος και τα 3+1 πρόσωπα που προτιμά ο κύριος Τσίπρας. Δύο τραπεζίτες, ένας πανεπιστημιακός και μία πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ υπάρχει στην λίστα της Κουμουνδούρου. Ενώ παρακάτω βλέπουμε για τον ενασχηματισμό που η Νέα Δημοκρατία καθυστερεί ενώ το ΠΑΣΟΚ βιάζεται. Ενώ στις ευρωεκλογές τώρα βλέπουμε πως έπεσαν έξω και οι Ιταλοί δημοσκόποι, καθώς απέτυχαν να προβλέψουν τη μεγάλη νίκη του Ματέο Ρέντζι επί του Μπέπε Γκρίλο. Δεξιά διαβάζουμε για τους εργολάβους και τις χαβούζες, γράφουν σήμερα τα νέα. Η νίκη λοιπόν μιας κυρίας στην περιφέρεια Αττικής, στην μεγαλύτερη της χώρας, πέραν των συμβολισμών που εκπέμπει, έχει ξεχωριστή σημασία για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, καθώς θα ασκηθεί σε συνθήκες πραγματικής εξουσίας. Η κυρία την υποψηφιότητα της οποίας ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ετοίμησε πολλές φορές στη διάρκεια της προεκλογικής του περιόδους, θα χειριστεί μείζωνα προβλήματα που αφορούν εκατομμύρια πολίτες, θα ασκήσει διοίκηση στο κράτος και θα διαχειριστεί το δημόσιο χρήμα. Κονδύλια κοντά στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα διαχειρίζεται η νεοεκλεγής περιφερειάρχης. Αυτά λοιπόν και από το Έθνος. Να περάσουμε όμως τώρα να δούμε τι γράφουν και το Έθνος. Κλείδωσε λοιπόν στις Βρυξέλλες από Σαμαρά και Βενιζέλο, άνοιξε η πόρτα για ριζικό ανασχηματισμό. Η αντίστροφη μέτρηση για τον ανασχηματισμό άρχισε. Ο Υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Τουρνάρας, διεμήνησε ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνενέσει στην ανατροπή της πολιτικής που ανέλαβε να φέρει εις πέρας. Σαρωτικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα δρομολογούν Σαμαράς και Βενιζέλος. Συγκεκριμένα δηλώνει ο κύριος Τουρνάρας πως παραμένει, αλλά δεν θα γίνει και σάκος του μπόξ. Ενώ βλέπουμε ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν για ο χρόνο στα φαβορεί από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και οι νέοι σχηματισμοί βλέπουμε από τον Αντώνη Σαμαρά. Ενώ βλέπουμε παρακάτω για την πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές, ποιες σχολές δέχονται φέτος περισσότερους φοιτητές, πού αναμένεται πτώση και αύξηση των βάσεων και πώς θα γίνει η βαθμολόγηση όλων των θεμάτων. Όλα αυτά λοιπόν και περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε σήμερα στο ένθετο πεδίο του Έθνους. Αριστερά βλέπουμε πάλι για την πολιτική. Κεντροαριστερά λοιπόν προσκλητήριο από την Ελιά, κρίση στην Δημάρ ωστόσο. Πρωτοβουλίες για την ενοποίηση λοιπόν αναλαμβάνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αναμένει αποφάσεις από τη Δημάρ. Ενώ παρακάτω βλέπουμε για την Κομισιόν και πως ο Σούλτ στηρίζει τον Γιούνκερ. Ενώ στην Σύνοδο Κορυφής διαβάζουμε ευρωδιχασμός για τη λιτότητα. Αδιάλακτη η Μέρκελ απορρίπτει τις εντάσεις Ολάντ και Ρέντζι. Και περνάμε τώρα στον ελεύθερο τύπο, όπου βλέπουμε λίγη την Παρασκευή η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής. Τα σως του Ε9 για μεταβιβάσεις αυθαίρετα και ενίο φόρο ακινήτων. Υπόχρεοι λοιπόν 1,5 εκατομμύριο φορολογουμένοι που πρέπει να συμπληρώσουν αλλαγές στην περιουσία τους ή να δηλώσουν τα ακίνητα που απαλλάσσονται από το φόρο ακινήτων του 2014. Δήλωση πρέπει να υποβάλουν όσοι νομιμοποίησαν αυθαίρετα ή ημιυπαίθριους τα τελευταία 4 χρόνια και δεν το είχαν καταγράψει. Και παρακάτω βλέπουμε για τον ΚΟΠΕ που εμπλέκεται σε έκδοση εικονικών τιμολογίων για την προεκλογική εκστρατεία Σαρκοζή το 2012. Παραιτήθηκε λοιπόν ο αρχηγός της γαλλικής δεξιάς λόγω αυτού του σκανδάλου.
Και αριστερά, και βλέπουμε την Καγκελάριο, όπου λέει σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες. Μετά το σοκ της κάλπης, θυμήθηκαν και την ανάπτυξη. Στην Καθημερινή τώρα, διαβάζουμε το ένιγμα του Στουρνάρα στην κυβέρνηση, είναι ο κεντρικός τίτλος, δυσφορία στο Μαξίμου για τις διαρροές στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέα δεδομένα ωστόσο προκύπτουν εν ώψη του ανασχηματισμού. Νέες παραμέτρους στο σταυρόλεξο του ανασχηματισμού που καλείται να συμπληρώσει ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε συνεργασία με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, διαμορφώνει το χαμηλό βαρομετρικό στις σχέσεις του Μεγάρου Μαξίμου με τον Γιάννη Στουρνάρα, μετά τις διαρροές συνεργατών του Υπουργείου Οικονομικών, ότι είναι δυσαρεστημένος με την κριτική που του ασκείται και είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Ο Υπουργός Οικονομικών, αφού είχε προηγηθεί έντονη δυσφορία του Πρωθυπουργού, προέβη σε διάψευση των διαρροών, αλλά είναι προφανές πως το ένιγμα Στουρνάρα θα επηρεάσει τόσο τη σύνθεση του νέου κυβερνητικού σχήματος, όσο και το χρόνο πραγματοποίησης του ανασχηματισμού. Πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου αναφέρουν πως μετά και τις χθεσινές εξελίξεις, ο ανασχηματισμός ίσως καθυστερήσει, αλλά όχι επί μακρόν, με το σκεπτικό ότι τυπικά δεν έχει ολοκληρωθεί η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, συνεργάτες του κύριου Βενιζέλου μετέδιδαν πως οι όποιες αλλαγές ίσως πραγματοποιηθούν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ενώ παρακάτω βλέπουμε για τον τουρισμό στην Ελλάδα, ο οποίος σπάει όλα τα ρεκόρ. Με τεράστιο λοιπόν ξενοδοχείο μοιάζει το πιο καινούριο και πιο μεγάλο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, το Regal Princess, που κατέπλεσε χθες στον Πειραιά, πρώτο σταθμό της ταξιδιωτικής του ζωής. Διαθέτει 18 καταστρώματα που βίβασε 3.560 επισκέπτες. Το περσινό ρεκόρ των 20 εκατομμυρίων αφίξεων θα καταρρύψουν οι φετινές αφίξεις τουρισμού στην Ελλάδα, η οποία προηγείται δυναμικά των ανταγωνιστριών της. Μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 21%. Ενώ στη δεξιά στήλη της Καθημερινής διαβάζουμε για τον Κάμερον και τον Ολάντ, οι οποίοι είναι κατά της λιτότητας και υπέρ της ανάπτυξης. Την απόλυτη ανάγκη αλλαγής πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέδειξαν χθες τόσο ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, όσο και ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον, που αντιμετώπισαν κατά τις ευρωεκλογές σημαντική ενίσχυση των ευρωσκεπτικιστών στις χώρες τους. Το τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Γάλλος πρόεδρος επεσήμανε την ανάγκη αποφασιστικής στροφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση της οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, καθώς και την ενίσχυση των επενδύσεων. Ο Βρετανός πρωθυπουργός εξάλλου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνομιλιών με την Γερμανίδα καγκελάριο Μέρκελ και άλλους ηγέτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη των εκλογών, τόνισε πως δεν μπορεί να συνεχίσει την ίδια πορεία σαν να μην συνέβη τίποτα, καθώς όλα δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη για μεταρρύθμιση και ανάπτυξη. Ενώ παρακάτω διαβάζουμε για τον ανοιχτό εμφύλιο στη Δημάρ, για Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Εικόνα αποσύνθεσης λοιπόν εκπέμπει η Δημάρ, καθώς τον αντίποδα της τάσης που εισηγείται την άνευ φόρων συζήτηση με το Πασόκ και το Ποτάμι, διαμορφώθηκε χθες αντίπαλη ενδοκομματική κίνηση 5 βουλευτών από τον κύριο Πανούση, η οποία προβλέπει συνσύγκληση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την Καθημερινή τώρα να περάσουμε στην Εφημερίδα των Συντακτών, όπου βλέπουμε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ακυρώνουν ελέγχους στους ΔΟΕ. Χάρη από το Θεοχάρη, γράφει χαρακτηριστικά σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών. Στον αέρα λοιπόν μεγάλες υποθέσεις φορογραφικής και αποκαλυπτικό το έγγραφο του ΔΟΕ. Επανάληψη των ελέγχων σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, τις οποίες χειριζόταν το ΣΔΟΕ, επιβάλλει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, ακυρώνοντας ουσιαστικά όλη την προηγούμενη εργασία που έχει γίνει, προκαλώντας βραχυκύκλωμα στο σχέδιο δράσης. Υποθέσεις που δεν έχουν φτάσει ακόμα στο τελικό σχέδιο θα περάσουν από τους εφοριακούς για να ελέγξουν πρόστιμα και προς αυξήσεις. Έγγραφο του ΔΟΕ αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες για τις περιπετειώδεις ελέγχους, οι οποίοι απέδωσαν ελάχιστα στα δημόσια ταμεία. Ενώ παρακάτω βλέπουμε για την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, η οποία προχωρά στην ιδιωτικοποίηση παρά την απογορευτική απόφαση του Συμβουλίου της Ιπποκρατίας, η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα εναλλακτικό σχέδιο για τις εταιρείες. Ενώ παρακάτω βλέπουμε μια έρευνα από την Εφημερίδα των Συντακτών με τίτλο «Πολείται η Νέα Ελλάδα». Η Εφημερίδα των Συντακτών επιχειρεί μια ξενάγηση στα 105.564 ονειρεμένα στρέμματα παραλίων σε όλη τη χώρα, τα οποία είναι γνωστό ότι εκποιούνται και καταγράφει τους επενδυτές που θα τα εκμεταλλευτούν. Αριστερά βλέπουμε για την Δημοκρατική Αριστερά που ζητούν παρέτηση του Κουβέλη.
τον εκλογικό νόμο και τα μαγειρέματα από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, τις ευρωεκλογές όπου εξελέγησαν οι προβεβλημένοι, τη Χρυσή Αυγή που άπλωσε τα πλοκάμια της κυρίως σε Αττική, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα, ενώ ρεκόρ κατέγραψε και η Λακωνία σε αυτό. Για την εκπαίδευση που βλέπουμε την είδηση για το χάος με την Τράπεζα των Θωμάτων στις Πανελλαδικές. Στην Γαλλία το δράμα της δεξιάς, διαβάζουμε, καθώς παρετείται και ο Νικολά Σαρκοζή με τον αρχηγό μαζί με τον Ζαν Φρανσουά Κοπέ, γιατί εμπλέκεται ξανά σε οικονομικά σκάνδαλα στις προεκλογικές εκστρατείες. Στην Ελευθεροτυπία τώρα. Τρικυμία στην κυβέρνηση μετά την εκλογική ήττα. Ψάχνουν τη νέα μεταμφίεση. Μετά την ήττα στις ευρωεκλογές, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος σχεδιάζουν την μεταμφίεση της δικοματικής με ελκυστικό προεκλογικό περιτύλιγμα και με το βλέμμα στις επόμενες εθνικές κάλπες. Με την αμφίπλευρη διεύρυνση της κυβέρνησης και των δύο κομμάτων, διαρθρωτικές αλλαγές και πολιτικές πρωτοβουλίες προεκλογικής λογικής, στόχος είναι να δημιουργηθεί το πλαίσιο για την διενέργεια εθνικών εκλογών, για τις οποίες αναζητείται παράλληλα και ο κατάλληλος χρόνος. Ενώ παρακάτω διαβάζουμε για την Ουκρανία και συγκεκριμένα για το Ντονέσκ, όπου διαβάζουμε λουτρό αίματος στη συγκεκριμένη περιοχή της Ουκρανίας, πάνω από 30 νεκροί στην προσπάθεια ανακατάληψης του αεροδρομίου του Ντονέσκ από τις ουκρανικές δυνάμεις, με αμάχους μεταξύ των θυμάτων. Τον άμεσο τερματισμό της συγχρονικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά των φιλορώσων αυτονομιστών ζήτησε ο Πούτιν. Το Κίεβο απορρίπτει την διεξαγωγή συνομιλιών με τη Ρωσία χωρίς συμμετοχή των Δυτικών, ενώ δύο Ουκρανοί δημοσιογράφοι κρατούνται εχμάλωτοι από αυτονομιστές στο Λουχάνσκ και κατηγορούνται για κατασκοπία. Και παραπάνω βλέπουμε την έκθεση καταπέλτης από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Ανύπαρκτη η κοινωνική αρρωγή στην Ελλάδα. Συνθήκες Μπαγκλαντές στην Ελλάδα καταγράφει η έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, για τις οποίες η χώρα μας θα βρεθεί μαζί με την προαναφερθής ασιατική χώρα και άλλες τέσσερις, απολογούμενοι για την παραβίαση θεμελιωδών εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Στις εργασίες της 103ης Συνόδου της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας, που ξεκινούν σήμερα στη Γενέβη. Στη συνδιάσκεψη θα τεθεί υπόψη και η έκθεση της Επιτροφής Εμπειρογνώμονων της ILO, η οποία ρίχνει 7 ηχηρά χαστούκια στην κυβέρνηση για την υποχώρηση θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και για την ανυπαρξία βασικού συστήματος κοινωνικής αρρωγής. Στην ίδια θέση λοιπόν με τον Μπαγκλαντές κατατάσσεται η χώρα μας με βάση αυτήν την έρευνα. Ενώ δεξιά βλέπουμε για τους σεισμολόγους, ξύπνησαν δύο επικίνδυνα ρήγματα. Διαβάζουμε την ενεργοποίηση λοιπόν των σεισμικών ρήγματων προκάλεσε ο σεισμός των 6,3 ρίχτερ στη Λίμνο. Σύμφωνα με τον σεισμολόγο ερευνητή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών Θανάση Γκανά, η δόνηση ήταν 6,8 και όχι 6,3 ρίχτερ, όπως ανακοινώθηκε επίσημα. Και μετά το σεισμό του Σαββάτου άρχισε να καταγράφεται έντονη σεισμική δραστηριότητα στα δύο ρήγματα. Αυτά και από την Ελευθεροτυπία. Στην Δημοκρατία τώρα. Εκβιασμός για να παραμείνει στο Υπουργείο μετά το βέτο Τσίπρα για την Τράπεζα της Ελλάδος. Απειλή και ο Στουρνάρας. Ανακοίνωσε παραίτηση χθες, δηλώνοντας ότι δεν θα γίνει τσάκος του Μπόξ και ανακάλεσε μετά από επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό. Τα ονόματα που ακούγονται για τον σαρωτικό ανασχηματισμό μπορούμε να δούμε εδώ. Ραγδαίες εξελίξεις, οι οποίες θα κριθούν στα επόμενα 24 ώρα για τον κύριο Στουρνάρα. Και διαβάζουμε παρακάτω για τον Σόιμπλε πως βλέπει και θυσίες μετά το μνημόνιο. Ενώ πάνω-πάνω βλέπουμε πως ο κύριος Φιλιππάκης λέει ο δεκάλογος της ΣΥΤΑΣ, ο εκδότης λοιπόν της Δημοκρατίας, θέτει το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων της Νέας Δημοκρατίας. Και παρακάτω βλέπουμε για την διάλυση της ΔΗΜΑΡ και στην Ελιά είναι 8 οι βουλευτές που προχώρησαν. Ενώ το 2009 βλέπουμε δίπλα, ο Βενιζέλος αγόρευε περί δυσαρμονίας. Κατασχέσεις, βλέπουμε τώρα για το ΙΚΑ, προαναγγέλει το ΙΚΑ, ενώ δεξιά βλέπουμε πως με λάθος διατυπώσεις είναι η Τράπεζα των Θεμάτων για την πρώτη Λυκείου, ενώ βλέπουμε πως έρχονται καταιγίδες στις καιρικές συνθήκες, να αναμένουμε καταιγίδες. Στην ημερεσία τώρα,
Βλέπουμε ισχυροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πήραν το μήνυμα των ευρωεκλογών. Στροφή στην Ευρώπη, πιο ευνοϊκό τώρα το κλίμα για ρυθμίσεις του χρέους και χαλάρωση της λιτότητας. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν λύσεις για ωθήσεις της ανάπτυξης και νέες θέσεις εργασίας. Οι ευρωεκλογές έδειξαν ότι η λιτότητα λειτουργεί ως θερμοκήπιο για την άνοδο της ακροδεξιάς, ενώ η Ελλάδα θα προσέλθει στις διαπραγματεύσεις για το χρέος από μια καλύτερη αφετηρία. Καθοριστική είναι και η στάση του Δούνου Τού στο ελληνικό αίτημα για μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης. Και παραπάνω διαβάζουμε για την αυριανή συνάντηση του Αντώνη Στουρνάρα με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Και κλειδί είναι ο κύριος Στουρνάρας για τον ανασχηματισμό. Έντονη είναι η δυσαρέσκειά του, καθώς υπάρχουν για τις φήμες που επικρατούν για τις διαρροές. Και αριστερά βλέπουμε για την προθεσμία που εκνέει για το έντυπο Ε9. Ανοιχτό λοιπόν θα παραμείνει το τάξη μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Παράταση ωστόσο ζητούν οι λογιστές. Αυτά λοιπόν και από την ημερεσία και τώρα περνάμε στην Αυγή όπου βλέπουμε στα μαχαίρια για την ΙΤΑ. Στην πρέσα Τρόικας Λαϊκής Δεξιάς ο Αντώνης Σαμαράς, καλπονοθευτικές εισηγήσεις Βενιζέλου στο Μαξίμου για να αποτραπεί η πιθανή κυβέρνηση της αριστεράς. Τεκτονικό σεισμό στο κυβερνητικό μπλοκ προκάλεσαν το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής και η διαφαινόμενη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Ο Αντώνης Σαμαράς αναζητεί κοινωνικό πρόσωπο για την κυβέρνηση με μεταπίδηση του Γιώργου Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά προσκρούει στο βέτο Βενιζέλου. Στο τραπέζι Σαμαρά-Βενιζέλου, παλαιότερες καλπονοθευτικές ιδέες του δεύτερου με το εκλογικό μπόνους για να αποτραπεί η ίδια κυβέρνηση της αριστεράς. Αυτά λοιπόν και από εδώ, ενώ και βλέπουμε για τον Bloomberg και για τον Reuters που δηλώνουν πως η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ευνοεί την διευθέτηση του ελληνικού χρέους. Και θα περάσουμε στον ριζοσπάστη τώρα, όπου βλέπουμε για τις νέες διεργασίες με στόχο τον εγκλωβισμό του λαού. Εντείνεται η κοινοτικότητα στο αστικό πολιτικό σύστημα, στο φόντο του αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Ο λαός έχει αρνητική πείρα από τις διεργασίες αναπαλαιώσης του πολιτικού σκηνικού, ποτέ με συγχωνεύσεις και μετονομασίες κομμάτων, ποτέ με μεταγραφές τηλεοχών, ποτέ με δημιουργία νέων κομμάτων, και ποτέ δίπλα σε κυβερνητικούς ανασχηματισμούς όπου αλλάζουν κάποια πρόσωπα και ονόματα για να συνεχιστεί όμως η ίδια πολιτική σε βάρος του λαού. Ενώ αριστερά βλέπουμε από το Υπουργείο Οικονομικών πως το τραπέζι είναι νέες φορολογικές απαλλαγές για τις επιχειρήσεις, ενώ δεξιά στον ριζοσπάστη διαβάζουμε για το νέο αιματοκύλισμα του λαού από την κυβέρνηση του Κιέβου. Στην αυτεμπορική τώρα, από τις Βρυξέλλες, βλέπουμε το εκλογικό σοκ που αναμένεται να δρομολογήσει ραγδαίες αλλαγές στην Ένωση. Τη νέα συνταγή ανάπτυξης ψάχνει η ευρωπαϊκή ηγεσία. Η Γερμανία επιμένει ωστόσο στις οικονομικές επιλογές της. Άμεση αλλαγή πλεύσης στην οικονομική πολιτική προς την κατεύθυνση της τόνωσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης ζήτησε επιτακτικά στην διάρκεια της χθεσινής συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένας μεγάλος αριθμός Ευρωπαίων ηγετών. Το βέβαιο είναι ότι το σοκ των ευρωεκλογών της Κυριακής με την πρωτοφανή αύξηση της δύναμης των ακραίων αντιευρωπαϊκών κομμάτων δρομολογεί ραγδαίες εξελίξεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τώρα μέχρι και την προσεχή σύνοδο κορυφής στις 26 και 27 Ιουνίου. Και στην Εσπρέσο τώρα, με την οποία θα κλείσουμε και την πολιτική μας ενημέρωση, βλέπουμε και την αναταραχή στον Αντένα και τον Αντώνη Κανάκη που είναι μενόμενος για το δελτίο ειδήσεων της Ντροπής. Πειράσε Μπιζόγλη, Κούρο και Ρογκάκο για οξία Σαμαρίτιδα, δηλώνει ο γνωστός παρουσιαστής, άνω κάτω λοιπόν με τους Ράδιο Αρβίλα. Ενώ παρακάτω βλέπουμε για τη δίκη της Φέης και τις φοιτηλιές της Μαριαλένας και την κατάθεση του πατέρα. Άνανδρη η συμπεριφορά του γιού μου, δεν σηκώνει χέρι σε ένα μπιμπελό, δήλωσε ο πατέρας του Στεφανάκη. Αυτά λοιπόν και από την Εσπρέσο. Να περάσουμε τώρα να δούμε και μερικές εξελίξεις από τον αθλητικό χώρο. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Διαβάζουμε στην Sport Day σήμερα, τα δίχτυα σκίστε είναι ο κεντρικός τίτλος. Με σίγουρες λύσεις γκολτζίδων, η ΑΕΚ υπόσχεται να χορτάσει γκολ τον κόσμο της και να στείλει δυνατό μήνυμα επιστροφής. Επίσημη πρόταση στον Δημήτρη Παπαδόπουλο, αμέσως μόλις μείνει ελεύθερος από τον Ατρόμητο. Πώς ήρθε και αναζωπηρώθηκε το φλερτ και ήρθε έτσι πιο κοντά στην Ένωση. Έχει σήμερα αναλυτικά η Sport Day.
ενώ ποιότητα και άλλον αέρα έφεραν στα Σπάτα τα νέα αποκτήματα. Ο Φουριόζος ξεκίνησε ο Αραβίδης. Πώς τους υποδέχτηκε ο Δέλλας και τι τους είπε, μπορούμε να δούμε αναλυτικά σήμερα στην Sport Day. Περνάμε στην Goal News, όπου βλέπουμε αυτή είναι η λύση για εσάς, ότι ο Ιταλο-Ελβετός παράγοντας νούμερο 2 στην ΙΟΝ αποθεώνει το ελληνικό πάθος για το ποδόσφαιρο και αναλύει το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του. Ο Γενικός Γραμματέας της UEFA, διαβάζουμε παραπάνω, Τζιάννι Ινφαντίνο, μιλάει αποκλειστικά στο Goal και λέει πως η Ελλάδα είναι μεγάλο ποδοσφαιρικό μέγεθος στην Ευρώπη και είναι καλό πολύ καλό μάλλον που επιστρέφουν ΠΑΟ και η ΑΕΚ. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο χρήμα, αλλά και πλάνος, σχεδιασμός, δουλειά και project προοπτικής, δηλώνει. Στο φως των σπορ τώρα, βλέπουμε σαν τίτλο «Ας το κάνουμε επιτέλους». Το φως αποκαλύπτει πως άλλαξε προχθές η ταχύτητα του Ολυμπιακού. Μετά τη χαμένη ευκαιρία στο ΆΚΑ, οι Ερυθρόλευκοι μαζεύτηκαν και συζήτησαν, αποφασίζοντας ότι είναι δικό τους θέμα να πατηθεί τον γκάζι, όπως και έγινε άλλωστε. Ενώ ο Σπανούλης, διαβάζουμε παρακάτω, έδωσε το στίγμα άπαντες, συμφώνησαν και οι Αμερικανοί υποσχέθηκαν να τα δώσουν όλα. Ενώ παρακάτω βλέπουμε πολύ γερά η Ίντερ για Μανολά, έτοιμη λοιπόν για μεγάλη πρόταση είναι η Ιταλή. Αργά χθες το βράδυ κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι έχει έρθει άνθρωπός του στην Αθήνα για να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Το παραμικρό ωστόσο δεν λένε οι Ερυθρόλευκοι για την συγκεκριμένη υπόθεση. Σειρά έχει η Πράσινη, όπου έχει σαν κεντρικό τίτλο «Σας χορεύει μέσα και έξω από το παρκέ». Άστραψε και βόρτιξε στην ΚΕΔ για τα εμετικά γαβρικά συνθήματα σε βάρος της Παναθηναϊκής οικογένειας που έμειναν ατιμόρυτα από τους διαιτητές. Απαιτούμε ίση αντιμετώπιση, πρωτοφώναξε με επίσημη ανακοίνωσή της η ΚΑΕ, επειδή στο ΆΚΑ οι ρεφεροί διέκοπταν συνεχώς τον αγώνα για τον ίδιο λόγο που στο ΣΕΦ ωστόσο έκαναν του Μπεϊκή. Ενώ παραπάνω διαβάζουμε τις προεδρικές ντόπες για το 2-1 και στην προπόνηση είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για να ανεβάζει την ομάδα. Στην ώρα των σπορ τώρα διαβάζουμε νέα επαφή τα τελευταία 24 ώρα. Μιλάει με τον Παπαδόπουλο. Ανοιχτή αυτή τη φορά άφησε το ενδεχόμενο να παίξει στη δεύτερη εθνική ο ΠΑΠ. Θα πρέπει όμως πρώτα να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με τον Ατρόμητο, αφού ναι μεν είναι σχεδόν σίγουρο το διαζύγιο, αλλά θα μιλήσει με τη διοίκηση της ομάδας του Περιστερίου για το πώς θα λύσει το συμβόλαιό του. Περνάμε στον πρωταθλητή, όπου βλέπουμε δεύτερο χτύπημα για Φινμπόγκασον. Τι ζητά η Χέρενφεν, τι προσφέρει ο θρύλος και οι εναλλακτικές με το Ιβόνεν και Πελέ. Σκληρό παζάρι λοιπόν για τον Ισπανό Γκολτζή. Ένα συγκριτικό τεστ για τρία κανόνια διαβάζουμε στο μικροσκόπιο. Ενώ αποκλειστική συνέντευξη βλέπουμε δεξιά στον πρωταθλητή, η καρδιά μου θα λέει πάντα θρύλος. Τι λέει για Βαρβέδε, Μαρινάκη, Μίτσελ και κόκκινους οπαδούς ο Κοβάσεβιτς. Στον Γαύρο βλέπουμε τι είπε ο Μάρκο, ύμνη για Φαν Μπαστέν. Με αφορμή την ανάδειξη του Φινμπόγκασον στην ιδανική εντεκάδα στην Ολλανδία μπροστά από το Πελέ. Ο Ολυμπιακός σε ανοιχτή γραμμή για τον Ισλανδό Κανονιέρη. Πατήστε τους μέσα στο ΆΚΑ, διαβάζουμε παραπάνω, αποφασισμένοι για το 1-0 οι Ερυθρόλευκοι. Όλοι βλέπουν ποια είναι η καλύτερη ομάδα και αξίζει το πρωτάθλημα. Μάρντι Κόλιν στο Γαύρο λέει πως με την νοοτροπία του ΣΕΦ στο ΆΚΑ πρέπει να τρέξουμε εκεί μέσα και όχι να κρυφτούμε σε κάποια τρύπα. Σιγά μην έχαναν. Και ο αγαπημένος τους Τόμι Σχοινάς επιτρέφει στο δεύτερο του σπίτι, σφυρίζοντας στον τρίτο τελικό. Στην Live Sport τώρα βλέπουμε Ατσάλι, έχοντας τις φωτογραφίες του Φαλκέμπουγκ, Μπάους, Καραγκούνι και Αμπρόους, όπου βλέπουμε αποφασισμένοι ο Πάου να θωρακίσει το κέντρο του. Εξετάζει προσεκτικά τις υποψηφιότητες των Χαφ. Στα υπόψη του, οι δύο 26χρονοι Ολλανδοί, ο αιώνιος αρχηγός και ο πρώην μέσος του Απόλλωνα. Περιμένει τις εξελίξεις με Ζέκα και Άμπεντ. Ενώ παρακάτω βλέπουμε για τις λίστες από την Ισπανία, τους τρεις διαφορετικούς καταλόγους με παίκτες από Πριμέρα και Σεγούντα Ντιβιζιόν έχει ο Νταμπίζας. Προτάθηκε ωστόσο και ο Μάρκ Βαλιέντε. Και θα κλείσουμε την αθλητική μας ενημέρωση όπως πάντα με τη γάτα, όπου διαβάζουμε με 22 παιχνίδια το κουπόνι και το ενδιαφέρον στην Βραζιλία. Εξάδα για πολλά λεφτά, τριάδα με δύο άσους και ένα γκολ, ενώ παρακάτω βλέπουμε ζεστός για Ολυμπιακό Σιέν, τον βρήκαν, τον ρώτησαν και θέλει.
Αυτά λοιπόν και από την Γάτα. Να δούμε τώρα και μερικά από τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί έως τώρα η ηλεκτρονική μας εφημερίδα ζούγκλα.gr. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο πρωτοσέλιδο, στο οποίο διαβάζουμε τον κεντρικό τίτλο, ο οποίος είναι «Μετακομίζουν στις Βρυξέλλες. Τα 21 πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Για ρεκόρ ψήφων για τον Μανώλη Γλέζο, μάχη Μαρία Ρωμανία και ποιοι μένουν εκτός Ευρωβουλής. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά σε αυτό το πρωτοσέλιδο. Ενώ τώρα θα περάσουμε στο επόμενο, το οποίο βλέπουμε πως αναζητούν ζωή στο σύμπαν. Επιστήμονες επιστρατεύουν υπερσύγχρονα τεχνολογικά μέσα για την σημαντικότερη ανακάλυψη της ανθρωπότητας. Και τώρα να δούμε λίγο και το επόμενο πρωτοσέλιδο, στο οποίο διαβάζουμε «Πόκερ με Μπαλαντέρ το Στουρνάρα. Το μήνυμα της κάλπης, τα σχέδια Σαμαρά Βενιζέλου και στο βάθος ανασχηματισμός». Όλες οι λεπτομέρειες στο zoogla.gr. Θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. It's been a funny evening, and thinking through it all will take forever and ever and evermore. So I think I'm gonna write you and tell you that I know it's been forever and ever and evermore. Χειροποίη τα στρώματα, Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Multiclean Μελισσάρης. Οικολογικός καθαρισμός, φύλαξη, επιδιορθώσεις χαλιών. Ταπιτοκαθαριστήρια Multiclean. Ποιότητα και οικονομία επιτάπητος με έκπτωση έως 25%. Αττική Βιωτία Εύβοια. 210-99-58000. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find For Me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr.
Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε τώρα να δούμε για τη νέα ρύθμιση χρεών. Διεύρυνση λοιπόν της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογουμένοι στην εξόφληση των νέων χρεών προς την εφορία. Περισσότερες λεπτομέρειες στο επόμενο βίντεο. Στην Κύπρο τώρα, όπου σε αγωγή εις βάρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησαν 4 ακόμη Κύπροι καταθέτες που έχασαν τις αποταμιεύσεις τους το Μάρτιο του 2013. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Σε αγωγή σε βάρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχώρησαν 4 ακόμα Κύπροι καταθέτες που έχασαν τις αποταμιεύσεις τους το Μάρτιο του 2013. Τις αγωγές κατέθεσαν 3 φυσικά πρόσωπα και μία εταιρεία που υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Κομισιόν προδήλως και βαραίως παραβίασαν τα όρια των αρμοδιοτήτων τους, αθετώντας τις αρχές του νόμου, τις ισότητες και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνολικά 16 αγωγές έχουν κατατεθεί σε βάρος των ευρωπαϊκών θεσμών για την απόφαση του Eurogroup να επιβάλλει κούρεμα καταθέσεων στις τράπεζες Κύπρου και Λαϊκή. Εκπρόσωπος της Κομισιόν αρνήθηκε να προβεί σε σχόλιο καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα πάμε τώρα στον 28χρονο νέο δήμαρχο της Πετρούπολης. Είναι ένας από τους 4 δήμαρχους όπου κέρδισε το ΚΚΕ. Ο λόγος θα για τον συγκεκριμένο δήμαρχο που θα διοικήσει για την επόμενη πενταετία. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ενσωμάτωση 50%. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. 11,06. Αποτελέσματα δημοτικών εκλογών. Ενσωμάτωση 50%. Λαϊκή συσπήρωση. 6.325 ψήφοι. 52,75%. Αποτελέσματα δημοτικών εκλογών Χαϊδαρίου. Λαϊκή συσπήρωση πάνω από 70%. Επίσης, το κόκκινο γαρίφαλο ανθίσει και στην Πάτρα. Να δώσουμε το λόγο στο σύντροφο Βαγγέλη Σίμω, δήμαρχο Πετρούπολης. Μην έχεις στράγγιση. Πετροπουλιώτες και πετροπουλιώτισες, σύντροφοι, συντρόφισσες, συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, στην ιστορική, στην ηρωική Πετρούπολη του Νίκου Παξιμαδά, ο πετροπουλιώτικος λαός
καταδίκασε, καταψήφισε πανηγυρικά το μαύρο μέτωπο που έχει συγκροτηθεί εναντίον μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Πετροπουλιώτες, όλο τον λαό που μας στήριξε με την ψήφο του. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που ακόμα και αν δεν συμφωνούν με όλα με το ΚΚΕ, μας στηρίξανε και δώσαν τον αγώνα τους. Να ευχαριστήσουμε τους συντρόφους στο ψυχοδέλτιο που δώσαμε πραγματικά τον αγώνα ενιαία, σαν μια ομάδα πραγματικά. Δώσαμε μια πραγματικά σκληρή πολιτική μάχη απέναντι σε αυταπάτες, σε διλήμματα, απέναντι σε πόλικη λάσπη και σε βρωμιά. Και να που ο λαός επιβράβευσε την πολιτική μας, επιβράβευσε το έργο μας, επιβράβευσε το πρόγραμμά μας. Σε άλλη περίπτωση θα είχα πάρα πολλά να σας πω. Δεν μπορώ να σας κρύψω την αγωνία μου και τη συγκίνησή μου. Ήτανε πραγματικά σκληρή η μάχη. Και όλα... Δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι θα είναι δύσκολες οι συνθήκες, ακόμα χειρότεροι οι καιροί. Τα μέτρα έχουν έρθει για να μείνουν. Θα παλέψουμε πρωτοπόροι στο πλευρό του πετροπουλιώτικου λαού να προσπαθήσουμε να βάλουμε φρένο σε αυτή την απεργατική λέλαπα, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τη νεολαία της Πετρούπολης. Θα δώσουμε πραγματικά τη μάχη για να μπορέσουμε να μπλοκάρουμε όλα αυτά τα αντιδραστικά μέτρα. Ξέρετε ότι σαν κομμουνιστές δουλεύουμε πάντα συλλογικά. Δουλεύουμε πάντα σαν ομάδα. Αλλά επειδή έπεσε πάρα πολύ λάσπη το τελευταίο διάστημα και λέγανε ότι πριώνησαν την καρέκλα του Θωμά, ότι του Θωμά τον έχει φάει το κόμμα και η ηγεσία του Περισσού, να πω σε όλους ότι ο σύντροφος ο Θωμάς ο Κοτσαμπάς στέκεται δίπλα μου, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είναι ο δήμαρχος της πόλης και θέλω να τον ευχαριστήσω πραγματικά για τη στήριξή του όλο αυτό το διάστημα. Από αύριο θα ανταμώσουμε ξανά στους αγώνες, κασμένοι αλυσίδες, χέρι-χέρι. Καλή συνέχεια, δύναμη και υπομονή για τους αγώνες που θα δώσουμε. Ευχαριστώ. Σε πάνελ τηλεοπτικής εκπομπής βρέθηκαν ο βουλευτής Αρκαδίας κ. Κωνσταντινόπουλος με το Πασόκ και ο Απόστολος Γκλέτσος, νέος δήμαρχος Τηλίδας, όπου με ένταση και ειρωνία πραγματοποίησαν έναν διάλογο, όχι και τόσο αρεστό, και στους υπόλοιπους. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Είναι οι εκλογές. Αφήστε να πούμε κι εμείς την άποψή μας, τι καταλάβαμε. Και αν δεν το καταλάβαμε σωστά, θα το δει ο κόσμος. Και το δεύτερο είναι. Εδώ και 40 χρόνια, αυτό το καταλάβετε από χτες μέχρι σήμερα. Κύριε Γκλέτσο, μιλάτε για μένα προσωπικά. Μιλάω για αυτό που εκπροσωπείτε. Εσείς τι εκπροσωπείτε? Τον εαυτό μου και το Δήμο Τηλίδας. Και το κόμμα, το καινούριο κόμμα που δημιούργησα. Όταν θα έρθετε, όταν θα γίνετε το κόμμα και όταν θα σας πλέξει ο κόσμος, με σεβασμό. Εγώ γιατί δεν έχω πρόβλημα. Οι πολίτες έχουν πρόβλημα. 40 χρόνια δεν έχετε καταλάβει τίποτα, θα καταλάβετε. 40 χρόνια τρέγατε εσείς από 10 κόμματα. Από 15 κόμματα έχετε περάσει. Και θα μου πείτε μετά. Δεν έχω περάσει από 15 κόμματα. Από το κουκουέ περάσατε, από όλα αυτά περάσατε. Θέλετε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, επιθυμείτε. Εγώ να την ανοίξω. Γιατί νομίζετε ότι φοβάμαι?
Τι νομίζετε? Ωραία, λοιπόν, νομίζω, μήπως νομίζετε ότι φοβάμαι? Δεν υπάρχουν, εδώ υπάρχει σεβασμός στον άλλον, κύριε Γκλέτσο. Δεν υπάρχει εδώ πέρα τσαμπουκάς. Δεν υπάρχει κανένα τσαμπουκάς. Υπάρχει αγανάκτηση του κόσμου που θα πάρει. Αφήστε την αγανάκτηση. Ψηφίζει ο κόσμος, όχι εσείς. Δεν θα γίνει showbiz. Δεν θα γίνει η χώρα showbiz και όποιος θέλει βγάζει ένα κόμμα. Δικαίωμά του θα σας ψηφίσει ο κόσμος ή όχι. Θα αποφασίσει ο κόσμος. Πάντως το δικό σας συρρυκνώνεται έως... Καλά. Κύριε Γκλέτσο, σας εύχομαι να μπορέσετε να βγείτε, να μην γίνει όμως τελεία και παύλα το κόμμα σας. Προσέξτε το αυτό. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι να λέγεται τελεία, γίνεται και παύλα. Θα μας φέρει γούρι το να το έρχεστε εσείς ο ίδιος. Εγώ εύχομαι. Ειδικά εσείς, με το βιογραφικό το δικό σας. Το εύχομαι. Το εύχομαι πάρα πολύ, κύριε Γκλέτσο. Θα μου επιτρέψετε όμως... Είναι τιμή για μας. Ποιος είσαι, για εσάς εννοείται προσωπικά, γιατί δεν υπάρχετε πολύ. Δεν έχω δει το κόμμα σας. Θα το δείξει ο χρόνος αυτό. Ο χρόνος θα δείξει τι θα γίνει το δικό σας κόμμα, που συρρυκνούνται με γεωμετρική πρόοδο, και το τι θα κάνει το δικό μου κόμμα. Απλώς να ξέρετε ότι τα κόμματα δεν είναι θίαση. Προσέξτε το. Εντάξει, αγαπητέ, το είπαν κι άλλοι αυτό και έχασαν. Προσέξτε το αυτό. Τα κόμματα, κύριε Γκλέτσο, δεν είναι θίαση. Όμως αυτό το λέγατε και για το ποτάμι. Τα κόμματα δεν είναι εκπομπές. Κάντε λάθος. Η αντιμετώπιση για το ποτάμι. Όχι, εγώ τι είπα για το ποτάμι. Εσείς προσωπικά. Ο καθένας κρίνεται. Ο καθένας. Εγώ άποψη. Εγώ δεν είμαι αρχηγό. Λέω την άποψη μου αυτό και είπετε τι πάθατε από το ποτάμι και θα πάω ακόμα πιο να τελειώσω. Να τελειώσω. Σας παρακαλώ, κύριε Γκλέτσο. Μισό λεπτό, Απόστολε, και θα γυρίσω. Βαρεθήκαμε να σας ακούμε. Βαρεθήκατε, ποιος είστε, εσείς βαρεθήκατε. Άπατες βαρέθηκαν. Γιατί... Δεν το καταλάβατε, το μήνυμα δεν το πήρατε. Κύριε Γκλέτσο, νομίζετε ότι είσαστε ο νέος σωτήρας της χώρας. Να σας ρωτήσω κάτι. Νομίζετε ότι είσαστε ο νέος σωτήρας της χώρας. Εκπροσωπείτε το Πασόκ ή την Ελιά. Καλά. Κύριε Γκλέτσο, τι νομίζετε ότι είσαστε. Κύριε Γκλέτσο, νομίζετε ότι είσαστε ο νέος σωτήρας της χώρας. Που θα κρίνετε τους πάντες και τα πάντα. Επειδή βγήκατε δήμαρχος στη Λίδα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έχετε φαντασιοπληξίες. Εγώ να έχω φαντασιοπληξία. Εγώ ή εσείς. Νομίζετε ότι είσαστε ο νέος σωτήρας της χώρας. Πόσο πήρε το Πασόκ και πόσο πήρε η Ελιά, για να ξέρουμε. Μιλάμε, είστε αλλού. Πάμε τώρα να δούμε μερικές ειδήσεις από την περιφέρεια. Συγκεκριμένα θα πάμε στη Λαμία, όπου εκεί είναι άγνωσες οι προθέσεις του νέου δημάρχου της πόλης, κύριου Σταυρογιάννη, για το τι θα πράξει με τη βουλευτική του έδρα. Η ερώτηση, μάλιστα, στο Σταρ Κεντρικής Ελλάδας του προκάλεσε εκπληκτισμό. Να τη δούμε. Κάτι για τη βουλευτική σας έδρα, πότε θα την αφήσετε, πότε την εγκαταλείψετε? Όταν έρθει ο καιρός, δεν είναι θέματα αυτά που απασχολούν τον κόσμο. Από Σεπτέμβριο. Όταν έρθει ο καιρός. Αυτά δυστυχώς. Κάποιοι προσπαθούσαν να εστιάσουν σε αυτό που δεν απασχολούσε την κοινωνία ή δευτερευόντως την απασχολούσε, και έχω απαντήσει. Αυτά δυστυχώς, αντί να αναδείξουμε τα μείζωνα, τα μεγάλα προβλήματα που συσσόρευσε επί 16 χρόνια αυτή η δημοτική διοίκηση, εμείς ρωτούσαμε για την βουλευτική έδρα. Όταν εγώ αποφασίσω. Εντάξει. Ωραία. Θα δούμε τώρα το πρώτο δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα: μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. It's been a funny evening and thinking through it all will take forever and ever and evermore. So I think I'm gonna write you and tell you that I know it's been forever and ever and evermore. Χειροποίη τα στρώματα, Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε τώρα με τις εξελίξεις από την περιφέρεια. Θα πάμε στην Βιωτία αυτή τη φορά, όπου οι ανατροπές ήταν το κυρίαρχο στοιχείο στις εκλογές του δεύτερου γύρου, τις αυτοδιοικητικές εκλογές του δεύτερου γύρου. Να δούμε το ρεπορτάζ από το Star και Ντέκης Ελλάδας. Δύο ανατροπές και τρία αποτελέσματα άνετης επικράτησης επεφύλαξε η δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών στη Βιωτία. Η Γιώτα Πούλου είναι η πρώτη δήμαρχος γυναίκα στο Δήμο Λεβαδέων, αφού κάλυψε τη διαφορά των 5 ποσοστιαίων μονάδων της πρώτης Κυριακής και επικράτησε του Άρη Ρούσαρη που έλαβε 43,76% με 56,24%. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί ήσασταν μαζί μας όλη την προεκλογική περίοδο, ότι δώσαμε πραγματικά έναν πολύ μεγάλο και σκληρό αγώνα. Αντιπαλέψαμε συμφέροντα και πραγματικά αυτή η νίκη δεν ανήκει μόνο σε εμάς, στο Συνδυασμό Δυναμική Συνεργασία, ανήκει σε όλους τους συμπολίτες που πάλεψαν, πραγματικά πάλεψαν με όλα αυτά και σήμερα είμαστε εμείς σε αυτή τη θέση να γιορτάζουμε τη νίκη μας. Ευχαριστώ πολύ τους 100 συνυποψήφιους, αλλά και τους 420, αν δεν απατώμε, υποψήφιους δημότες των άλλων συνδυασμών που έδωσαν αυτή τη μάχη για το καλό του Δήμου. Νομίζω ότι την επόμενη μέρα θα είμαστε όλοι μαζί για αυτό το σκοπό. Θα σας πω μόνο αυτό και θέλω να κλείσω, ότι περίπου στις 7 παρα 5 μπροστά από ένα εκλογικό τμήμα ένας συμπολίτης με σταμάτησε και μου είπε: «Η τελευταία μας ελπίδα είστε εσείς». Αυτό για μας αποτελεί πολύ μεγάλη ευθύνη και η απάντησή μας είναι ότι από αύριο κιόλας πρέπει να ξεκινήσουμε δουλειά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτή η νίκη ανήκει σε όλους τους συμπολίτες, σε όλους τους συνδημότες. Ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου. Η Λιβαδιά μίλησε και είπε: «Δήμαρχος της Λιβαδιάς είναι η κυρία Γιώτα Πούλου». Το αποτέλεσμα δεν είναι αναστρέψιμο. Πριν από 5 λεπτά της τηλεφώνησα και της συνεχάριν και της ευχήθηκα καλή επιτυχία. Θέλω να δηλώσω από τα βάθη της ψυχής μου σε αυτούς που φαίνεται τους ενοχλούμε και δεν... Διεθνείς εξελίξεις τώρα, να πάμε στις Βρυξέλλες, όπου άρχισαν τα παζάρια για την ανάδειξη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι κάλπες των ευρωεκλογών ανήκουν στο παρελθόν. Η μάχη για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως τώρα ξεκινάει. Να δούμε τις περισσότερες πληροφορίες για το θέμα στο επόμενο βίντεο. Οι κάλπες των ευρωεκλογών ανήκουν στο παρελθόν. Η μάχη για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως ξεκινάει τώρα.
Την επιλογή περιπλέκει ο χρησμός της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ, η οποία εξέφρασε μεν την στήριξή της στο Jean-Claude Juncker, δεν απέκλεισε όμως την επιλογή του Μάρτιν Σούλτς ή μιας τρίτης υποψηφιότητας. Φυσικά και στηρίζουμε τον Jean-Claude Juncker. Έχει την νομιμοποίηση να ξεκινήσει διερευνητικές συζητήσεις. Έχει υποθεί αρκετές φορές ότι το κόμμα που διατηρεί το προβάδισμα αναδεικνύει και τον πρόεδρο. Το να είσαι ο ισχυρότερος όμως δεν είναι αρκετό. Απαιτείται και η πλειοψηφία. Ενδεχόμενη αποτυχία στις διαπραγματεύσεις θα οδηγούσε στον τρίτο δρόμο, την επιλογή δηλαδή ενός προσώπου πέραν των Juncker και Σούλτς. Τα ονόματα που ακούγονται έντονα είναι η πρωθυπουργός της Δανίας Χέλ Θόρνινγκ Σμιτ, ο παραιτηθής Φινλανδός πρωθυπουργός Γιούρκι Κατάινεν, αλλά και ο Πολωνός υπουργός εξωτερικών Ράντεκ Σικόρσκι, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίλυση της Ουκρανικής κρίσης. Λιγότερο πιθανό θεωρείται το σενάριο της επιλογής της ιδιράς κυρίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ. Ο νέος πρόεδρος πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Ευρωβουλής, δηλαδή 376 από τις 751 έδρες, αλλά και την ειδική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πάμε στην Ουκρανία τώρα, όπου στις εκλογές η συμμετοχή των πολιτών ξεπέρασε το 60%. Θα δούμε τώρα και πώς αποτιμά η Μόσχα αυτό το αποτέλεσμα, καθώς και την συνεργασία Ρωσίας-Ουκρανίας για το φυσικό αέριο. Την εκλογή του Πέτρο Ποροσένκο από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία ανακοίνωσε και επίσημα η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Ενώ ο νέος πρόεδρος της χώρας ανακοίνωνε τις πρώτες του κινήσεις, η διεθνής κοινότητα υποδεχόταν με ανακούφιση την ομαλή ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας. Παρά την τεταμένη κατάσταση στα ανατολικά, οι παρατηρητές του ΟΑΣΕ συνεχάρισαν τις αρχές του Κιέβου. Στην πόλη του Ντόνετσκ δεν λειτουργήσε κανένα εκλογικό κέντρο και αυτό αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Αυτό που λέμε όμως είναι ότι τα προβλήματα δεν υπονομεύουν την ομιμότητα των εκλογών, διότι η συμμετοχή είναι πολύ μεγαλύτερη από τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές. Παρότι στην έκθεση των παρατηρητών καταγράφονται 700 εκλογικές παραβάσεις στο Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ, η συμμετοχή στο σύνολο της επικράτειας ξεπέρασε το 60%. Στο Κίεβο οι πολίτες θεωρούν ότι ο νέος πρόεδρος διαθέτει την απαραίτητη νομιμοποίηση για να προχωρήσει στην υλοποίηση των δεσμεύσεών του. Τα επίσημα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών θα ανακοινωθούν μέχρι την 1η Ιουνίου. Μέσα στις επόμενες 30 μέρες θα πραγματοποιηθεί η τελετή ορκομοσία στο Κίεβο. Αμέσως μετά ο νέος αρχηγός του κράτους, Πέτρο Ποροσένκο, σκοπεύει να επισκεφτεί τον Ντόνμπας για να εκπληρώσει την πρώτη του εξαγγελία, την αποκατάσταση του ελέγχου στα ανατολικά. Οι εκλογές στην Ουκρανία προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον στη Ρωσία. Τώρα που ο Πέτρο Ποροσένκο εξελέγει, προκύπτουν μια σειρά από ερωτήματα. Τι θα συμβεί στη συνέχεια, πώς θα εξελιχθεί η σχέση μεταξύ των δύο χωρών και πώς μπορεί να ξεπεραστεί η κρίση. Θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις με τον Ρώσο δημοσιογράφο Γευγένη Ποπόφ, που βρίσκεται κοντά μας από τη Μόσχα. Γευγένη, γνωρίζεις πολύ καλά την κατάσταση στην Ουκρανία. Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στη Ρωσία για τα αποτελέσματα των εκλογών και πώς πιστεύεις ότι θα διαμορφωθεί η πολιτική της Μόσχας απέναντι στον νέο Ουκρανό πρόεδρο? Νομίζω ότι αρκετοί άνθρωποι στη Ρωσία πήραν μια βαθιά ανάσα με το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής. Αρκετοί αποδέχτηκαν θετικά το αποτέλεσμα, καθώς πρόκειται για την πρώτη νόμιμη διαδικασία που λαμβάνει η χώρα. Είναι η πρώτη νομιμοποιημένη εκλογική διαδικασία κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών που η χώρα βυθίστηκε στο χάος. Στο πεδίο της βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, νομίζω ότι η Μόσχα θα παραμείνει πιστή στις θέσεις τις οποίες έχει γνωστοποιήσει αρκετές φορές εδώ και καιρό. Ο Δημήτρη Γιάρος κέρδισε λιγότερο από το 1% των Ουκρανών. Η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο για τη στήριξη φασιστών και εξτρεμιστών. Η Ρωσία θα αλλάξει ρητορική. Πράγματι, μόλις 0,68% των ψηφοφόρων υποστήριξε τον υποψήφιο του δεξιού τομέα. Ας δούμε όμως ποιος ακολουθεί τον Ποροσένκο. Είναι η Τιμοσένκο που βρίσκεται στη δεύτερη θέση και είναι εκείνη που σε μια ιδιωτική συζήτηση είπε ότι πρέπει να πέσει ατομική βόμβα στη Μόσχα. Ακολουθεί ο Όλεγκ Λιάσκο, ο οποίος είναι φασίστας, ενώ συμμετείχε και στην επιχείρηση στην Ανατολική Ουκρανία. Αν λοιπόν αθροίσουμε τις ψήφους των εθνικιστών, των ακραίων και των φασιστών, θα δούμε ότι συγκεντρώνουν ποσοστό μεγαλύτερο από 30%.
Αναφορικά με την επίλυση των προβλημάτων με τη Μόσχα, ο Πέτρο Ποροσέγκο στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε ότι δεν θα αναγνωρίσει ποτέ την Κρυμαία ως μέρος της Ρωσίας. Πώς εκλαμβάνει αυτά τα λόγια η ρωσική πλευρά? Όπως ξέρετε, δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη αντίδραση. Ας θυμηθούμε όμως την ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Οικονομικό Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη. Είπε ότι η Ρωσία θα διαπραγματευτεί με τη νέα Ουκρανική κυβέρνηση. Τώρα χρειάζεται να γίνουν κατανοητές οι θέσεις του Πέτρο Ποροσέγκο. Υποστηρίζει την καταστολή των αυτονομιστών στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Η θέση του όμως δεν είναι εύκολη τώρα. Θα πρέπει να ικανοποιήσει την Ουάσιγκτον και τη Δυτική Ουκρανία, ενώ θα πρέπει να ξεκινήσει συνομιλίες με τους αυτονομιστές. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να αποδείξει ότι είναι αξιόπιστος. Спасибо большое, Евгений, за очень интересное интервью. Мы с вами прощаемся. Спасибо еще раз. Спасибо. Προσάρση του αδιεξόδου στη διαμάχη μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για τις παραδόσεις ρωσικού φυσικού αερίου στην Ουκρανία. Λειτουργώντας ως διαμεσολαβητής, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Γκίτερ Έντιγκερ έθεσε από το Βερολίνο τους όρους ενός συμβιβασμού. Σύμφωνα με αυτόν, η Ουκρανία καλείται να καταβάλει άμεσα 2 δισεκατομμύρια δολάρια στη ρωσική πλευρά και επιπλέον 500 εκατομμύρια μέχρι τις 7 Ιουνίου. Για προκαταρκτική συμφωνία έκανε λόγο ο Ρώσος Υπουργός Ενέργειας Αλεξάνδερ Νόβακ. Η πλευρά μας είναι προετοιμασμένη όταν ολοκληρωθούν οι πληρωμές μέχρι την Παρασκευή να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για τις τιμές των μελλοντικών προμηθειών προς την ουκρανική πλευρά. Η ουκρανική πλευρά είναι έτοιμη να πληρώσει το χρέος της προς τη Μόσχα στη βάση μιας ευρύτερης συμφωνίας για τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, τόνισε ο Ουκρανός Υπουργός Ενέργειας. Θέλω να τονίσω ότι δεν τίθεται θέμα πληρωμών. Το ζήτημα είναι η τιμή αγοράς να είναι δίκαιη. Η πληρωμή δεν αποτελεί πρόβλημα. Αν βρεθεί μια δίκαιη τιμή, η Ουκρανία θα πληρώσει το χρέος της, δήλωσε ο Γιούρι Προντάν. Η πληρωμή αφορά μέρος προηγούμενων οφειλών της Ουκρανίας που έχουν συσσωρευτεί για ανεξόφλητες παραδόσεις από τον Νοέμβριο του 2013. Το Κίεβο ζητάει οι τιμές του φυσικού αερίου να επανέλθουν στο επίπεδο που είχε συμφωνηθεί με την κυβέρνηση Γιανουκόβιτς. Η Μόσχα επαναχώρησε από τη συμφωνία μετά την αποπομπή του. Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα και θα πάμε να δούμε μια ενδιαφέρουσα είδηση από τον χώρο της επιστήμης. Το φάρμακο κατά του καρκίνου βρίσκεται στο βυθό της θάλασσας, καθώς πολλά από τα θαλάσσια μικρόβια που υπάρχουν εκεί παράγουν αντιβιωτικά που θα μπορούσαν να μας δώσουν ένα νέο είδους αντίδοτο για την επάρετη νόσο. Πάνω από το 99% των μικροσκοπικών οργανισμών της θάλασσας δεν έχουν ακόμη μελετηθεί από την επιστήμη, παρά το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι για τη θεραπεία του καρκίνου και άλλων ασθενειών. Εδώ στη Βαλτική θάλασσα οι Ευρωπαίοι επιστήμονες είναι έτοιμοι να βυθιστούν στη μελέτη. Πολλά θαλάσσια μικρόβια παράγουν αντιβιωτικά που μπορούν να μας δώσουν ένα νέο φάρμακο. Στην πραγματικότητα υπάρχουν τόσα πολλά είδη μέσα στο βυθό που είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς πόσα πράγματα δεν γνωρίζουμε ακόμη για τις ιδιότητές τους. Ο ωκεανός φιλοξενεί μια τεράστια ποικιλία μικροοργανισμών, για τους οποίους γνωρίζουμε ελάχιστα. Οι επιστήμονες εργάζονται σε ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα κατάδυσης για συλλογή δειγμάτων σε ρηχά νερά σε όλο τον κόσμο. Τα φύκια και τα σφουγγάρια φέρουν πολλούς μικροοργανισμούς που αποτελούν ασπίδα προστασίας από τις περιβαλλοντικές απειλές. Μέχρι και το 40% της βιομάζας των σφουγγαριών αποτελείται από βακτήρια και μύκητες. Αντιπροσωπεύουν δηλαδή ένα μεγάλο μέρος της βιοποικιλότητας των μικροοργανισμών που μπορούμε να απομονώσουμε στο εργαστήριο για την παραγωγή βιοδραστικών ενώσεων. Διαθέτουμε λοιπόν τα σφουγγάρια με τα μικρόβια από τη θάλασσα. Πώς μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε φάρμακο? Στο εργαστήριο οι ερευνητές διαλέγουν έναν μύκητα από το δείγμα και τον βοηθούν να αναπτυχθεί. Ο μύκητας παράγει φυσικά βιοχημικές ενώσεις που θα μπορούσαν να εξουδετερώσουν άλλα κύτταρα όπως τα καρκινικά. Πρέπει να δημιουργήσουμε στο εργαστήριο τις φυσικές συνθήκες για αυτούς τους μικροοργανισμούς, προκειμένου να συνθέσουν τις ενώσεις που χρειαζόμαστε.
Τους παρέχουμε τις σωστές θερμοκρασίες, το απαιτούμενο pH, τα θρεπτικά συστατικά και το βιολογικό περιβάλλον. Η φασματομετρία βοηθά στην επικέντρωση νέων ενώσεων που δεν έχουν ακόμη μελετηθεί. Εάν αποδειχτεί ότι αυτές οι ενώσεις έχουν βιοδραστικές ιδιότητες, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ιατρική. Οι μύκητες μπορούν να είναι ευεργετικοί για την υγεία. Η πενικυλίνη είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Υπάρχουν όμως και κάποια στοιχεία σε αυτούς τους μύκητες που δρούν ενάντια στην καρκινική κυταρική σειρά. Για να ελεγχθούν οι βιοενεργές ιδιότητες, οι ερευνητές αναμειγνύουν απομονωμένες χημικές ενώσεις με ζωντανά καρκινικά κύτταρα. Ο δείκτης του υγρού αλλάζει χρώμα όταν τα καρκινικά κύτταρα πεθαίνουν. Όταν η χημική ένωση σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα σε αυτούς τους μικροσκοπικούς σωλήνες, το χρώμα αλλάζει και από μπλε γίνεται ροζ. Έτσι μπορούμε να ανακαλύψουμε ποιες ενώσεις δρούν ενάντια στους όγκους. Μέχρι στιγμής οι επιστήμονες έχουν απομονώσει εκατοντάδες νέα στελέχη μυκήτων, έχουν εξετάσει χιλιάδες εκχυλίσματα, μία αλληλουχία τριών γονιδιωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζουν τις υποψήφιες επιλογές για μελλοντικές κλινικές μελέτες. Αν κοιτάξουμε μερικές δεκαετίες πίσω, θα διαπιστώσουμε ότι ο καρκίνος ήταν μια τεράστια απειλή για την ανθρωπότητα. Σήμερα έχουμε πολλές προσεγγίσεις για τη θεραπεία του καρκίνου. Μπορούμε να θεραπεύσουμε μερικές μορφές με δοκιμασμένες μεθόδους. Κρατάμε τη βελτίωση αυτών των μεθόδων και εκτιμώ ότι θα κάνουμε μεγάλη πρόοδο τα επόμενα 10 με 20 χρόνια. Θα πάμε στη Σικελία τώρα και θα δούμε τους ανεπιθύμητους μετανάστες της Ευρώπης, όπως είναι χαρακτηριστικά ο τίτλος από το επόμενο ρεπορτάζ. Το επόμενο βίντεο είναι από το Euronews. Ένα ιταλικό πολεμικό πλοίο μόλις έπιασε λιμάνι στο Ποτσάλο κοντά στη Ραγκούσα στα νότια της Σικελίας. 362 μετανάστες, περιλαμβανομένων 5 Αιγείων και 48 παιδιών, βρίσκονται εμπλό. Είναι διαφόρων υπηκότητων από τη Συρία, την Αίγυπτο, την Υποσαχάρη Αφρική, το Πακιστάν. Το πλοίο που τους διέσωσε αποτελεί μέρος της επιχείρησης Mare Nostrum, η οποία έχει σχεδιαστεί από το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό για να αποτρέπει ναυάγια. Τους αναχαιτήσαμε περίπου 70 μίλια από τη Λαμπεντούζα. Αυτές οι προσπάθειες ανακούφισης λαμβάνουν χώρα όταν η θάλασσα δεν είναι τόσο ήρεμη. Αυτές τις μέρες βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες παρεμβάσεις. 4 δουλέμποροι συνελήφθησαν. Αφού φωτογραφήθηκαν για την καταγραφή, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο κέντρο πρώτης υποδοχής του Ποτσάλο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Frontex, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο, πάνω από 25.000 μετανάστες έφτασαν στη Σικελία. Με άλλα λόγια, σημειώθηκε αύξηση πάνω από 800% σε σχέση με την ίδια περίοδο του τελευταίου έτους. Ήρθαμε στο κέντρο κράτησης που έχει χωρητικότητα 180 ατόμων, αλλά συνήθως εδώ μέσα βρίσκονται πάνω από τα διπλάσια. Συχνά οι άνθρωποι παραμένουν εδώ για μήνες λόγω του κορεσμού στα υπόλοιπα κέντρα. Μας κοστίζει η παρουσία των κοινωνικών λειτουργών, της πολιτικής προστασίας, των ρούχων που παρέχουμε, ενώ το φαγητό μας κοστίζει 15 ευρώ την ημέρα ανά άτομο, είπε ο δήμαρχος του Ποτσάλο, Λουίτζι Αματούνα. Αυτοί οι μετανάστες αναχώρησαν από την ακτή της Λιβύης. Πολλοί καταγγέλουν τον ρατσισμό και τη βία των λιβικών παραστρατιωτικών ομάδων. Ακόμη και αν απλά βαδίζει στον δρόμο, θα έρθουν να σε βιάσουν, να πάρουν τα λεφτά σου, να σε χτυπήσουν άσχημα. Αλλά και η αστυνομία σε συλλαμβάνει χωρίς να έχεις κάνει τίποτα. Έχω τραύματα στα χέρια μου, μου τα προκάλεσαν οι Λίβοι. Πολλές είναι οι οικογένειες από τη Συρία με μικρά παιδιά. Πλήρωσαν πάνω από 1.000 ευρώ ανά άτομο για να επιβιβαστούν στο σκάφος. Τα σπίτια μας καταστράφηκαν. Πολλοί από τους συγγενείς μας πέθαναν κατά τον πόλεμο. Μεταναστεύσαμε για να κρατήσουμε τα παιδιά μας ζωντανά. Αυτό έχει σημασία. Ξεχνούν τον πόλεμο, αλλά όχι μόνο. Για πολλούς η Ευρώπη παραμένει η χώρα της επαγγελίας. Τι προσδοκούν στην Ευρώπη και πού θέλουν να πάνε. Αυτό το αγόρι από την ακτή Ελεφαντοστού δίνει σε μια πολύ δύσκολη πορεία μέσα στην έρημο Σαχάρα με ένα σκοπό. Να σπουδάσω γαλλικά. Θέλω να σπουδάσω. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Η Γερμανία, η Δανία, η Σουηδία, όλες οι χώρες είναι καλές. Η Ευρώπη είναι καλή. Οι περισσότεροι από τους μετανάστες που μιλήσαμε δεν θέλουν να μείνουν στην Ιταλία. Ο δήμαρχος του Ποτσάλο ζητά μια αναθεώρηση των ισχυών των ευρωπαϊκών κανονισμών για την παροχή ασύλου, οι οποίοι υποχρεώνουν τους μετανάστες να αναζητούν άσυλο στην πρώτη χώρα που φτάνουν. Μου φαίνεται ότι είναι λάθος. Πολλοί ξέρουν πως αν καταγραφούν στην Ιταλία θα παραμείνουν στην Ιταλία. Έτσι αναγκάζονται να δραπετεύουν πριν την καταγραφή.
li costringe ad una fuga prima della identificazione. Οι αφήξεις προκαλούν συνεχείς συναγερμούς στη Σικελία. Δεν είναι μόνο η Λαμπεντούζα. Η Ιταλική κυβέρνηση ζητά την αλληλεγγύη των χωρών της Βόρειας Ευρώπης. Να επιστρέψουμε όμως πάλι στην Ελλάδα και θα δούμε αυτή τη φορά τα παραδοσιακά σκάφη ανεξίμητης ναυπηγικής αξίας που χρόνο με το χρόνο χάνονται εξαιτίας μιας ευρωπαϊκής οδηγίας και τα οποία αποτέλεσαν την απόδειξη της ναυτικής παράδοσης των Ελλήνων. Να δούμε τη δήλωση ο πρόεδρος της Ένωσης Παραδοσιακών Σκαφών Νίκος Καβαλιέρος μιλώντας στο ΑΜΠΕ. Αποτέλεσαν αχώριστη σύντροφη και εργαλεία των Ελλήνων για το βιοπορισμό τους για χιλιάδες χρόνια, τα παραδοσιακά πλοία ήταν εκπρόσωποι της ιστορίας, του πολιτισμού και της καθημερινής ζωής των Ελλήνων. Σήμερα τα σκάφη αυτά, τεκμήρια της ελληνικής ναυτικής παράδοσης, κινδυνεύουν με αφανισμό. Πρόσφατα, ευρωπαϊκή οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το αιτιολογικό της απόσυρσης οδήγησε πολλά από τα σκάφη αυτά στην καταστροφή. Κοντά μας βρίσκεται ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παραδοσιακών Σκαφών, ο κ. Νίκος Καβαλιέρος. Θα θέλαμε, κύριε Καβαλιέρο, να μας πείτε τι έχει γίνει με την ευρωπαϊκή οδηγία, συνεχίζεται η εφαρμογή της ή έχει σταματήσει? Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω όπως ξεκινήσατε κι εσείς, ότι τα παραδοσιακά μας σκάφη είναι τα σκάφη τα οποία έλκουν την γέννησή τους στην εποχή του Ομήρου, στην περιγραφή την οποία κάνει πώς ο Οδυσσέας κατασκεύασε το σκάφος του για να προχωρήσει να πάει στην Τρία. Όλα αυτά τα χρόνια, με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο μεράκι, οι γεννήτορες των σκαφών αυτών, οι καραβομαραγκοί, κάνανε μοναδικά χειροποίητα ξύλινα παραδοσιακά σκάφη, σύμφωνα με την τεχνική την οποία μάθανε και την οποία τη βελτιώνανε μέρα με τη μέρα, ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες βλέπανε και είχανε στο ταξίδεμα των σκαφών αυτών. Ήρθαν όμως, περάσαν τα χρόνια, ο εκμοντερνισμός όλων των πραγμάτων, είτε αυτά είναι αυτοκίνητα, είτε αεροπλάνα, είτε σκάφη, προχώρησε στα σκάφη μαζικής παραγωγής, οπότε τα παραδοσιακά πήγαν σε δεύτερη μοίρα. Εκεί είχαμε την ατυχία, μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τον περιορισμό της αλιείας, να ερμηνευτεί διαφορετικά ανά τις χώρες της Ευρώπης. Έτσι, κάποιες χώρες καταστρέψανε τα σκάφη τους, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και καταγεγραμμένα είναι 10.100 σκάφη τα οποία τα χάσαμε μέσα σε 12 χρόνια. Υπήρχε η οδηγία να καταστραφούν τα αλιευτικά εργαλεία. Εμείς είδαμε εδώ πέρα όμως το ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή τα δίχτυα και οι εργάτες οι οποίες σηκώνανε τα βίντζια να διασώζονται, και να καταστρέφονται τα μέσα που ήταν τα σκάφη. Ξεκινήσαμε, κάναμε διάφορες παραστάσεις στα συναρμόδια Υπουργεία, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στη Διεύθυνση Αλιείας, ΙΣΜΑΤΙΝ. Χάσαμε όλα τα σκάφη. Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας έχει σταματήσει πλέον? Η Ευρωπαϊκή Οδηγία αυτή τυπικά εξακολουθεί και ισχύει. Πλην όμως, λόγω των οικονομικών δυσχεριών που έχει όλη η Ευρώπη, δεν βγήκανε καινούργια κονδύλια για το συγκεκριμένο μέτρο, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί. Περιμένουμε αυτά τα τελευταία 30-40 σκάφη να καταστραφούν και αυτά και να δούμε αν θα ξαναέρθουν λεφτά για να καταστραφούν και τα υπόλοιπα τα οποία έχουν μείνει. Εμείς τι ζητήσαμε? Εμείς ζητήσαμε, λόγω του ότι υπάρχει ένας ελεκτικός μηχανισμός από το Υπουργείο Ναυτιλίας γενικότερα, αυτά τα σκάφη δεν πρέπει, εφόσον θα πάρουν την επιδότηση, να ξαναλιεύσουν. Και αυτό μπορούσαμε να το εξασφαλίσουμε. Εμείς είπαμε τι, αυτά τα σκάφη να βγαίνουν, να πηγαίνουν στον ΟΔΗ και από εκεί πέρα να βγαίνουν στον πληστηριασμό, να αγοράζονται για άλλες δραστηριότητες πλην αλιείας, αλλά να μην καταστρέφονται. Με όλες αυτές τις παραστάσεις που κάναμε, το μόνο που κατορθώσαμε ήταν σαν ευχή στην πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπει μια παρότρινση ότι καλό θα είναι να μην καταστρέφονται αυτά τα σκάφη. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι εκεί που είμαστε, στο να χάσουμε όλο μας τον παράκτιο αλιευτικό ξύλινο στόλο, δυστυχώς φτάσαμε σήμερα να θρηνούμε ένα πολιτιστικό έγκλημα, γιατί δεν είναι. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε και κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι το κράτος έρχεται και επιδοτεί με διάφορους τρόπους τις αντίκες τα αυτοκίνητα.
τις αντίκες στα σκάφη, όμως τα αφήνει που είναι καθαρά ελληνικό. Το κόστος συντήρησης ενός παραδοσιακού σκάφους είναι πολύ πιο ακριβότερο από ένα σκάφος σύγχρονο, μία θαλαμικό. Πρόσφατο ο σύνδεσμός σας, ο σύνδεσμος τουριστικών σκαφών παραδοσιακών, έχει ζητήσει τη μείωση των τιμωρίων. Τι έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, τα συναρμόδια υπουργεία σας έχουν δώσει κάποια απάντηση? Όχι, παρόλο ότι το ζητήσαμε, παρόλο ότι μιλήσαμε με το Υπουργείο Οικονομικών, έχουμε το φαινόμενο, ένα σκάφος του 2003 με 2.500 υποδύναμη να έχει ακριβώς τα ίδια τεκμήρια βάσει μήκους με ένα παραδοσιακό το οποίο είναι του 1940-50 και έχει μια μηχανή 70-80 άλογα. Αυτό ζητήσαμε. Τουλάχιστον τα παραδοσιακά σκάφη, οι γριές του Αιγαίου, οι οποίες όμως και τρέχουν και ιστιοπλοούν και πηγαίνουν σε όλο το Αιγαίο, λυκνίζοντας και όχι κοντράροντας, όπως είναι τα σύγχρονα σκάφη, να καταστρέφονται, γιατί κανένας δεν μπορεί να ανεχθεί ότι... Θα πάμε τώρα στο χώρο της τεχνολογίας. Μετά την επίθεση στις 11 Σεπτεμβρίου έχουν τεθεί περιορισμοί στην ποσότητα των υλικών που μπορούν να πάρουν μαζί τους οι ταξιδιώτες μέσα στο αεροπλάνο. Τώρα θα δούμε μια νέα εφεύρεση για μια συσκευή που μπορεί να εντοπίζει όλα τα επικίνδυνα υλικά. Να δούμε περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο βίντεο. High-tech. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου έχουν τεθεί περιορισμοί στην ποσότητα των υγρών που μπορούμε να πάρουμε στο αεροπλάνο. Σύντομα όμως, ίσως είμαστε σε θέση να έχουμε μαζί μας μεγάλα μπουκάλια νερού ή μια οδοντόκρεμα. Η βρετανική Cobalt Light Systems έχει αναπτύξει μια συσκευή που ονομάζεται Insight 100. Η συσκευή χρησιμοποιεί λέιζερ και σκανάρει το περιεχόμενο χειραποσκευών και εμπορευματοκιβωτίων. Αυτός ο σαρωτής ασφαλείας σκανάρει τα υγρά μέσα σε 5 δευτερόλεπτα και ήδη δοκιμάζεται σε 65 ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Μετά από 5 δευτερόλεπτα είτε χτυπάει ο συναγερμός είτε όχι. Αν χτυπήσει, τότε το φως γίνεται κόκκινο και βλέπουμε ποια είναι η απειλή. Αν δεν χτυπήσει ο συναγερμός, η πόρτα ανοίγει, η οθόνη πρασινίζει και το μπουκάλι μπορεί να επιστραφεί στον επιβάτη. Όσον αφορά την διαδικασία, ένα λέιζερ σκανάρει το μπουκάλι και αναλύει το φως που λαμβάνει. Μετά γίνεται σύγκριση με κάποια επικίνδυνα υλικά και αν δεν ταιριάζουν, τότε έχουμε λήξη συναγερμού. Στο παρελθόν έχουν γίνει πολλές προσπάθειες χωρίς αποτέλεσμα. Όμως το Insight 100 κάνει λάθος μόλις στο 0,5% των περιπτώσεων που εξετάσει. Μέχρι στιγμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φιάλες που περιέχουν μέχρι και 3 λίτρα οποιοδήποτε υγρού. Με την τεχνική αυτή μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια, είτε μιλάμε για πλαστικό, γυαλί ή χαρτόνι. Όποιο και αν είναι το υλικό, μπορούμε να δούμε τι υπάρχει μέσα χωρίς να πρέπει να το ανοίξουμε. Η συσκευή αναβαθμίζεται συνεχώς ώστε να σκανάρει μεγαλύτερα αντικείμενα, αλλά και για να εντοπίζει νέους κινδύνους. Θα πάμε τώρα να δούμε τον κληρονόμο της διάσημης ιταλικής οικογένειας Fiat Lapo Alcano, ο οποίος μιλάει για όλους και για όλα. Να δούμε την συνέντευξη που έδωσε στο Euronews. Κομψά επαναστατικός και κληρονόμος της διάσημης ιταλικής οικογένειας της Fiat. Ο Lapo Alcano είναι γνωστός για τα καινοτόμα σχέδιά του, την αίσθηση της μόδας και την πολυσχηδή προσωπικότητά του. Ο Lapo Alcano είναι κοντά μου για μια συζήτηση εφόλης της ύλης στο Global Conversation. Lapo, many thanks. Thank you very much. How are you? Good. It's good to have you in Milan. Could you tell me? Μπορείτε να μου πείτε πώς είναι να μεγαλώνει κανείς ως μέλος μιας δυναστείας, της δυναστείας Agnelli, που είναι γνωστή ως η πρώτη οικογένεια της Ιταλίας? Σήμερα, αν πρέπει να μιλήσω για τον εαυτό μου, θα σας μιλούσα για τον Lapo και όχι για το όνομα Alcano ή Agnelli ή για την δυναστεία ή την οικογενειακή επιχείρηση. Και αυτό γιατί η ζωή μου είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
something else. Ήταν δύσκολο να ανταποκριθείτε στη φήμη της οικογένειάς σας? Δεν θα έλεγα ότι ήταν δύσκολο. Θα έλεγα ότι ήταν ένα ενδιαφέρον μονοπάτι το οποίο έπρεπε να διαβώ. Ήταν ένα διασκεδαστικό μονοπάτι που έπρεπε να ακολουθήσω. Το κομμάτι που μου αναλογούσε ήταν διαφορετικό από αυτό που είχε να διαχειριστεί η οικογένειά μου. Ο κόσμος πιστεύει ότι όλα έρχονται εύκολα. Μπορεί να έχεις ένα όνομα, ένα επίθετο, έναν μεγάλο τραπεζικό λογαριασμό. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν δημιουργήσεις κάτι σημαντικό στην ζωή σου, είσαι νεκρός. Ζητήσαμε από το κοινό μας στο διαδίκτυο να μας στείλουν ερωτήσεις για τη συνέντευξη. Λάβαμε την εξής από τον Kevin Borg, που θέλει να μάθει ποιο είναι το μεγαλύτερο πάθος σας. Είναι τα αυτοκίνητα, η μόδα, το στυλ ή η Juventus? Ξεχωρίζετε κάτι από όλα αυτά? Ναι. Τα αυτοκίνητα. Είναι γνωστό ότι είχατε ρόλο στο σχεδιασμό του νέου Fiat 500. Στη συνέχεια όμως φύγατε από τη Fiat. Πόσο δύσκολη ήταν αυτή η απόφαση? Το Fiat 500 ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα επαγγελματικά τόσο για εμένα, όσο και για την ομάδα εργασίας που δούλεψε. Δεν θέλατε να παραμείνετε στη Fiat για να συνεχίσετε να δουλεύετε για την εταιρεία? Γνωρίζετε καλά ότι ποτέ δεν εγκατέλειψα την Fiat. Παραμένω ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας μαζί με τον αδερφό και την αδερφή μου. Ως μέτοχος δεν εγκατέλειψα ποτέ την Fiat. Συνεχίζω να υποστηρίζω την εταιρεία. Ως επιχειρηματίας είμαι εξαιρετικά ευτυχής που έχω οικοδομήσει κάτι δικό μου. Διότι αν δεν το είχα πράξει, δεν θα είχα βιώσει την ικανοποίηση της προσωπικής δημιουργίας. Είναι κάτι δικό μου και όχι κάτι που έχω κληρονομήσει. Όπως λέτε και εσείς, είστε γεννημένος επιχειρηματίας. Ταξιδεύετε πάρα πολύ μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Δεδομένης αυτής της δύσκολης οικονομικής περίοδου, ποια μαθήματα μπορούμε να πάρουμε στο θέμα της επιχειρηματικότητας? Το στοιχείο που παίρνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο ρεαλισμός. Ένας επιχειρηματίας πρέπει να μην κάνει βλακίες, να λειτουργεί χωρίς περιστροφές. Αυτό δυστυχώς το διαπιστώνω πολύ λιγότερο στην Ευρώπη. Το στοιχείο που παίρνω από την Ευρώπη είναι το πάθος. Στην Ιταλία, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα στην Ευρώπη, είναι πολύ ενισχυμένα τα στοιχεία του πάθους και του ενθουσιασμού στην διαδικασία της ανάπτυξης και της δημιουργίας ενός σχεδίου. Χωρίς όμως εντολές, οργάνωση, πειθαρχία και δομή στην οικοδόμηση μιας εταιρείας και χωρίς τους σωστούς ανθρώπους στην σωστή θέση, δεν μπορεί να αποδώσει μια εταιρεία. Δουλεύετε με νέους ανθρώπους. Τι θα συμβουλεύατε τους νέους επιχειρηματίες? Η ζωή μου έδωσε ευκαιρίες που οι περισσότεροι νέοι δεν έχουν ή δεν είχαν ποτέ. Είναι λοιπόν εύκολο να μιλάω από αυτήν την πολύ αναπαυτική θέση στην οποία κάθομαι αυτή τη στιγμή και σας μιλάω. Η ταπεινή συμβουλή μου προς τα νέα παιδιά είναι ότι πάνω απ' όλα πρέπει να εμφανίζονται προετοιμασμένοι. Στον εργασιακό κόσμο επικρατούν συνθήκες πολέμου. Αν πιστεύεις ότι έχεις μια πολύ ωραία ιδέα, υπάρχει πάντα κάποιος που έχει μια καλύτερη από τη δική σου. Πρέπει λοιπόν να είσαι προετοιμασμένος για μεγάλο αγώνα. Ο αγώνας δεν συνεπάγεται πόλεμο. Σημαίνει ότι πρέπει να προκαλείς τον εαυτό σου. Αν θεωρείς ότι είσαι καλά προετοιμασμένος, θα υπάρχει πάντα κάποιος που θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος από εσένα. Αν πιστεύεις ότι έχεις μια έξυπνη ιδέα, βγες έξω και πραγματοποίησέ την. Διαφορετικά θα το κάνει κάποιος άλλος, που θα είναι πιο συγκεκριμένος από αυτό που φέρνεις εσύ στην αγορά. Αν μπορείς να δώσεις αυτές τις μάχες, είναι προτιμότερο να το κάνεις ομαδικά και όχι ατομικά. Αν είσαι Γάλλος και έχεις την ευκαιρία να εκπαιδευτείς ή να αναπτυχθείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε πρέπει να το κάνεις. Αν η ευκαιρία σου είναι στην Κίνα, πήγαινε εκεί. Όσο πιο διεθνής είναι η οπτική της νεολαίας, τόσο περισσότερες θα είναι οι ευκαιρίες που θα παρουσιάζονται. Έχουμε ένα ακόμη ερώτημα από το διαδίκτυο. Ποια είναι η προβλέψή σας για το μέλλον της Ιταλίας, τη νεολαία της χώρας και το Made in Italy? For Italian independent group, we have reached
Στην εταιρεία Italia Independent Group έχουμε φτάσει σε πολύ υψηλούς στόχους αν λάβουμε υπόψη μας από πού ξεκινήσαμε. Αρχίσαμε από το μηδέν πριν από 5 χρόνια. Τον Ιούνιο η εταιρεία μας μπήκε στο χρηματιστήριο. Ό,τι υποσχεθήκαμε το πραγματοποιήσαμε. Ό,τι δηλώσαμε το κάναμε. Όταν κάναμε αυτές τις δηλώσεις, προσπαθούσαμε να πραγματοποιήσουμε τα λεγόμενά μας καλύτερα από ό,τι είχαμε υποσχεθεί. Προτιμώ να πω ότι η ευχή και η ελπίδα μου είναι να επιτύχω παράγοντας και δημιουργώντας την Ιταλία. Οι λέξεις «made in» είναι πολύ φτωχές για εμένα. Δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Συνεπάγονται απλώς εργοστάσια. Είστε πολύ πρόθυμος να προσαρμοστείτε. Εκτιμάτε ότι μπορεί αυτό να εφαρμοστεί στο στυλ και τις τάσεις της μόδας? Στον σημερινό κόσμο δεν ισχύει η φράση «θα μπορούσε να έχει». Επιβάλλεται να έχει. Μπορεί ο καθένας να έχει. Εξαρτάται από το ποιος είσαι. Η διαφοροποίηση είναι κάτι που θέλει ένα σερβιτόρος ή μια καθαρίστρια. Δεν είναι ένα θέμα κοινωνικής θέσης από άποψη μισθού. Όλοι έχουν όνειρα και στόχους. Είναι δικαίωμα του καθενός. Θεωρείστε σύμβολο του στυλ. Σας το αναγνωρίζουν παγκοσμίως. Λάβαμε την επόμενη ερώτηση από τον Τζο. Ποια είναι η πρώτη σας ενδυματολογική έμπνευση, το πρώτο στυλ που ακολουθήσατε? Πιστεύω ότι η πρώτη μου έμπνευση ήταν τα σχέδια του Σέρτζιο Σκαλιέτη για τα αυτοκίνητα. Υπήρξε ένας καροτσιέρε, σχεδιαστής αυτοκινήτων. Ήταν ο άνθρωπος που έκανε τον σχεδιασμό της δομής των παλιών Ferrari. Έδωσε διπλό χρωματικό τόνο στα αυτοκίνητα. Κάποια από τα χρώματα τα υιοθέτησα και στα ρούχα μου και σε άλλα αντικείμενα που δεν έχουν καμία σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία. Φέρατε κοντά δύο διαφορετικούς κόσμους. Η αλληλεπίδραση είναι βασικό στοιχείο της δουλειάς μου ως επιχειρηματία και ως δημιουργού. Μου αρέσει να φέρνω κοντά δύο διαφορετικές βιομηχανίες που δεν συνομιλούν σε δημιουργικό διάλογο. Ποδόσφαιρο. Συμμετέχετε σε ένα ντοκιμαντέρ για την οικογενειακή ομάδα της Γιουβέντους. Μίλεστε μου λίγο γι' αυτό. Πρόκειται για μια ρεαλιστική αποτύπωση της πραγματικότητας ή μια ρομαντική εκδοχή της ιστορίας της ομάδας? Πρώτον και κύριον, η Γιουβέντους είναι μια ομάδα που ήταν μέρος της κληρονομιάς μιας οικογένειας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα έλεγα για περισσότερο από 100 χρόνια. Το ντοκιμαντέρ αυτό θα αναδείξει πτυχές της αθλητικής ιστορίας, στιγμές ευτυχίας και λύπης, νίκες, θανάτους, θα περιέχει τα πάντα. Θα θίξει όσα έχουν γίνει εκτός αγωνιστικού χώρου, όπως τα στημένα παιχνίδια. Η οικογένειά σας έχει επανεξετάσει ποτέ τη σχέση με τη Γιουβέντους όταν η ομάδα είναι πλάκη σε όλα αυτά τα σκάνδαλα? Πιστεύω ότι πρέπει να δείτε το ντοκιμαντέρ. Αν προσέξετε τι έχει βγει προς τα έξω στα μέσα ενημέρωσης και τις ειδήσεις, θα δείτε ξεκάθαρα ότι η Juventus δεν είχε την ίδια εμπλοκή σε σχέση με άλλες ομάδες. Η Juventus, σε αντίθεση με άλλους συλλόγους, αναγεννήθηκε σαν φοίνικας από τις τάχτες της. Ας πάμε λίγο πίσω στην εμπειρία σας με τον Χένρι Κίσιγκερ. Το 2001 ήσασταν στενός συνεργάτης του για έναν χρόνο. Πώς προέκυψε αυτό? Βλέποντάς το κανείς απ' έξω, δεν φαίνεστε δύο ταιριαστοί άνθρωποι. Ο Χένρι Κίσιγκερ ήταν ίσως ο πιο σημαντικός μέντορας που είχα ποτέ. Επαγγελματικά, είναι ένας άνθρωπος που μου έχει διδάξει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον. Θα του είμαι πάντα ευγνώμων. Του οφείλω πολλά σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Ήταν απίστευτος ως αφεντικό, αλλά και απίστευτος ως φίλος και μου στάθηκε στην χειρότερη ίσως περίοδο της ζωής μου. Τότε βίωνα τον θάνατο του παππού μου. Ήταν μια πολύ περίπλοκη προσωπική στιγμή στην ζωή μου. Ποιο ήταν το σημαντικότερο μάθημα που πήρατε? Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, η ομορφιά ορισμένων σχέσεων είναι ότι μπορείς να τις κρατάς ιδιωτικές και να μην τις μοιράζεσαι με άλλους μπροστά στην κάμερα ή στον τύπο. Είναι αλήθεια ότι η ζωή σας έχει απασχολήσει τα κουτσομπολίστικα έντυπα. Το 2005 είχατε βρεθεί σε δεινή θέση όταν λίγο έλειψε να πεθάνετε από υπερβολική δόση ναρκωτικών.
Το περιστατικό αυτό ήταν αναγκαίο για να φυπνιστείτε. Σας έδωσε την όθηση για να γίνετε αυτό που είστε σήμερα? Δεν θα έλεγα ότι ήταν αναγκαίο, διότι η λύπη, το δράμα, τέτοια πράγματα δεν είναι απαραίτητα. Ευτυχώς, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Η αλήθεια όμως είναι ότι αν δεν πονέσεις, δεν μαθαίνεις. Ακούγεται χαζό και πολύ κοινότυπο, αλλά είναι πραγματικό. Αν δεν περάσεις δυσκολίες, δεν αντιλαμβάνεσαι τις χαρές της ζωής. Δεν λέω ότι πρέπει οπωσδήποτε να τις περάσεις και δεν θα ευχόμουν κάτι τέτοιο ούτε στον χειρότερο εχθρό μου. Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτή η εμπειρία είναι κομμάτι της προσωπικής μου ιστορίας, μέρος των αποσκευών που φέρω στη ζωή μου. Δεν ντρέπομαι για ό,τι έχω περάσει. Είναι κομμάτι της ζωής μου, της προσωπικότητάς μου. Είναι κομμάτι από το παρελθόν μου. Επιτρέψτε μου να θίξω ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Πρόσφατα μιλήσατε δημόσια για την εμπειρία σεξουαλικής κακοποίησης που είχατε υποστεί όταν ήσασταν παιδί. Τι σας έκανε να μιλήσετε για αυτό το θέμα? Η αλήθεια είναι ότι η υπόθεση αυτή προκάλεσε τριγμούς σε πολλές πτυχές της ζωής μου. Σκέφτηκα ότι αν μιλήσω για αυτό, ίσως να βοηθήσω άλλους που είχαν ανάλογες εμπειρίες. Επομένως, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, όταν έχεις πολλά πλεονεκτήματα στην ζωή, πρέπει να επιστρέφεις στην κοινωνία περισσότερα από τους κοινούς ανθρώπους. Το να δίνεις πίσω σημαίνει πολλές φορές ότι πρέπει να ηγείσαι όχι μόνο μιας εταιρείας ή μιας οικογένειας, αλλά και του ίδιου του εαυτού σου, αναφορικά με το υπόβαθρο και την προσωπικότητα που έχεις ως άνθρωπος στη ζωή σου. Εάν στην διαδρομή που κάνεις στη ζωή σου μπορείς να βοηθήσεις ή να υποστηρίξεις τους άλλους, είναι σημαντικό να το κάνεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημοσιοποίησα την ιστορία μου. Λέτε ότι έχετε πάρει στα χέρια σας τα ενία της ζωής σας. Τι πρέπει να περιμένουμε από εσάς τα επόμενα 10 χρόνια? A lot. God allows... Πολλά πράγματα, Θεού θέλοντος. Αν προχωρήσω άλλα 10 χρόνια στην ζωή μου, τότε, με όλη την ταπεινότητα του κόσμου, σας λέω ότι οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Η ζωή απαρτίζεται από δύο βασικά πράγματα. Το επαγγελματικό, στο οποίο έχω κάνει ήδη πολλά, και το προσωπικό, όπου υπάρχουν πράγματα που δεν έχω κάνει ακόμη. Ελπίζω να γίνουν τα επόμενα 10 χρόνια. Ένα από αυτά είναι τα παιδιά και να βρω την σωστή γυναίκα, κάτι που δεν ήταν το δυνατό μου σημείο στα 36 χρόνια της ζωής μου. Επαγγελματικά όμως δεν φοβάμαι τίποτα και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα καταφέρω ό,τι θέλω και ονειρεύομαι. Πάμε τώρα στο χώρο του πολιτισμού και να δούμε ποιοι ήταν οι φετινοί νικητές του 67ου Φεστιβάλ των Κανών, καθώς και το τμήμα του συγκεκριμένου φεστιβάλ, το Cine Foundation, το οποίο παρουσιάζει ταινίες μικρού μήκους. Στο Cine Foundation, λοιπόν, οι νέοι δημιουργοί συναντούν τους βετεράνους του κινηματογράφου και μέσα σε 10 μέρες το σινεμά, το μέλλον του σινεμά μάλλον, γνωρίζει από κοντά το παρελθόν. Να δούμε αυτό το ενδιαφέρον βίντεο. Ο Τούρκος Νούρι Μπιλγκέ Τσεϊλάν ήταν ο μεγάλος νικητής του φετινού 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Η ταινία του Χειμερία Νάρκη κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα. Ο Τσεϊλάν έχει φτάσει αρκετές φορές κοντά στο Φοίνικα, αλλά δεν τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Το τσεχοφικό δράμα που παρουσίασε αυτή τη φορά κέρδισε την εύνοια της Κριτικής Επιτροπής. Είναι εξαιρετική σύμπτωση γιατί φέτος γιορτάζουμε τα 100 χρόνια τουρκικού κινηματογράφου. Είναι ο δεύτερος χρυσός φοίνικας για το τουρκικό σινεμά. Τον κέρδισε πριν από 32 χρόνια ο Γιλμάς Γκιουνέι με μια ταινία που μου άρεσε πάρα πολύ. Στην ταινία ο Αϊντίν είναι ένας συνταξιούχος ηθοποιός που έχει ανοίξει ένα δικό του ξενοδοχείο σε ένα χωριό της Καπαδοκίας. Πάπλουτος δεν έχει επαφή καθόλου με την πραγματική ζωή και τις δυσκολίες των ανθρώπων γύρω του, καθώς είναι κλεισμένος στους 4 τοίχους του ξενοδοχείου του και οι μόνοι άνθρωποι τους οποίους συναναστρέφεται είναι η γυναίκα του και η αδερφή του.
Το να επιλέγει την ταινία μου και στη συνέχεια να βραβεύεται δείχνει ότι υπάρχει ακόμη ελπίδα για το σινεφίλ κινηματογράφο, ακόμα και αν είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Ο Νουρίμπιλ Γκετσέιλαν θα μπορούσε να συγκριθεί με τον διάσημο συμπατριώτη του Ορχάν Παμούκ, που έχει πάρει το βραβείο Νόμπελ. Και να λέμε «Θεέ μου, η ταινία είναι 3 ώρες» είναι σαν να λέμε «Θεέ μου, το μυθιστόρημα είναι πολυσέλιδο». Το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής κέρδισε η Άλις Ρορβάχερ για την ταινία της «Τα θαύματα». Το φίλμα αφηγείται την ιστορία μιας οικογένειας. Ενώ το γυρίζαμε, γεννήθηκε μια ακόμα μεγαλύτερη οικογένεια. Το να δουλέψω με την αδελφή μου Άλβα ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα, αλλά αισθάνθηκα ότι ήταν κάτι φυσικό. Είναι σαν ένα ποτάμι που κυλάει. Το να δουλέψω επίσης με τη Μόνικα ήταν για μένα μεγάλη χαρά, επειδή είναι πανέξυπνη και σαρκαστική. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από την ίδια τη ζωή της σκηνοθέτηδας και αφορά μια αγροτική οικογένεια με λισοκόμενους στην Ιταλία. Η ζωή των 4 αδελφών ανατρέπεται όταν καταφτάνει ένα τηλεοπτικό συνεργείο. Η Τζούλιαν Μουρ κέρδισε το βραβείο γυναικείας ερμηνείας για το ρόλο της ταινία Maps to the Stars του David Cronenberg, ενώ το βραβείο ανδρικής ερμηνείας απονεμήθηκε στον Timothy Spall για τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο ενσάρκωσε τον ζωγράφο William Turner στην ταινία του Michael Lee. Είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτό το βραβείο αφορά όλους τους ηθοποιούς της ταινίας. Όταν δουλεύεις με τον Michael Lee, η συνεργασία μεταξύ μας είναι πολύ έντονη. Η ταινία του μεγάλου Βρετανού σκηνοθέτη καταγράφει τη ζωή και τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του ζωγράφου William Turner, του κορυφαίου τοπιογράφου της Μεγάλης Βρετανίας. Good morning, Mr. Turner. Now into Billy Gussie. Το βραβείο σεναρίου κέρδισε ο Αντρέις Γιάνγκιτσεφ για την ταινία του «Λεβιάθαν». Αυτή η ταινία δεν αφορά μόνο τη ρωσική κοινωνία, αλλά όλους τους ανθρώπους γενικά. Πιστεύω αυτό που πάντα πίστευα, ότι δηλαδή βρισκόμαστε σε αιώνια πάλι ανάμεσα στο άτομο και το σύστημα. Πρωταγωνιστή στην ταινία είναι ο Κόλια, προσπαθεί να σώσει το σπίτι του από τις ορέξεις του δημάρχου μιας μικρής ρωσικής πόλης. Τέλος, το βραβείο της Επιτροπής μοιράστηκαν ο Ξαβιέ Ντολάν, ο νεότερος σκηνοθέτης του διαγωνιστικού προγράμματος για την ταινία του Μάμι, με τον Ζαν Λικ Κοντάρ, τον γυραιότερο δημιουργό, για το Αδιέο Λαγκάζ. Το τμήμα συνεφοντασιών του Φεστιβάλ των Κανών παρουσιάζει ταινίες μικρού μήκους. Φέτος, η Κριτική Επιτροπή υπό την προεδρία του μεγάλου Ιρανού σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι επέλεξε 15 ταινίες παραγωγής κινηματογραφικών σχολών. Στο συνεφοντασιόν οι νέοι δημιουργοί συναντούν τους βετεράνους του κινηματογράφου. Μέσα σε 10 μέρες το μέλλον του σινεμά γνωρίζει από κοντά το λαμπρό μας παρελθόν. Αυτή η ζήμωση ανοίγει καινούριους δρόμους και βοηθά τους νέους κινηματογραφιστές να πάρουν τον εαυτό τους και τη δουλειά τους στα σοβαρά. Εδώ γεννιούνται νέες συνεργασίες και αληθινές φιλίες. Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Άννη Σίλβερστάιν, απόφοιτη του Πανεπιστημίου του Όστιν στο Τέξας. Το Όστιν έχει μεγάλη παράδοση στον ανεξάρτητο κινηματογράφο. Η ταινία της με τον τίτλο «Σκάνκ» αφηγείται την ιστορία της 14χρονης Λέιλα. Το σκυλί της σκοτώνει έναν άνθρωπο και ένα νέο παιδί την καλύπτει. Έτσι αρχίζει μια συναρπαστική ιστορία. Αποτελεί μεγάλη τιμή η παρουσία μου εδώ και η συμμετοχή της ταινίας μου στις 15 επιλογές του συνεφοντασιών είναι μια επιβράβευση και ένα θετικό μήνυμα για το μέλλον. Όλοι μας δουλεύουμε σκληρά και αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες. Θυσιάζουμε πολλά, οπότε αυτό το βραβείο μας δίνει κουράγιο για να συνεχίσουμε. Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στην Ατσούκο Χιραγιανάγκη από την Ιαπωνία, που αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης. Η Σετσούκο είναι 55 ετών και εργάζεται σε μια μεγάλη εταιρεία. Ξαφνικά λαμβάνει μια ξανθιά περούκα και μια νέα ταυτότητα. Το νέο της όνομα είναι Λούση.
και μια νέα περιπετειώδη ζωή ξεκινά. Opens the doors for... Το τμήμα αυτό ανοίγει πόρτες για μαθητευόμενους σκηνοθέτες, αλλά και για εκείνους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Εδώ αποκτούν φωνή σκηνοθέτες του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Είναι σημαντικό να ανοίγουν οι πόρτες των φεστιβάλ. Εμένα με έχουν βοηθήσει πολύ. Το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε σε δύο σκηνοθέτες. Ο Βρετανός Jacob Stacey αφηγείται την ιστορία ενός ηλικιωμένου άρρωστου άντρα. Οι νέοι κινηματογραφιστές είναι ιδιαίτερα περήφανοι για την συμμετοχή τους σε αυτό το τμήμα του φεστιβάλ. Φέτος, πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής είναι ο Αμπάς Κιαροστάμι. Μην ξεχνάτε πως ο Ιρανός σκηνοθέτης είναι ο επίτιμος πρόεδρος του Σινεφοντασιόν. Στη θέση του έχουν βρεθεί πολύ σημαντικοί σκηνοθέτες, όπως ο Μάρτιν Σκορτσέζε. «Λιεβίτο Μάδρε» είναι ο τίτλος της δεύτερης ταινίας που μοιράστηκε το τρίτο βραβείο. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 1.600 σπουδαστές φτάνουν στις Κάνες για να παρακολουθήσουν το τμήμα Σινεφοντασιών. Σε αυτό το σημείο ο χρόνος μας τελείωσε και για σήμερα. Εμείς θα είμαστε αύριο πάλι μαζί στις 9 ακριβώς. Καλημέρα σας.